γαστριμαργίας και της πορνείας, είναι στην αγώνα κατά του πνεύματος της φιλαρτηρίας, λέγει ο Άγιος Χριστιανός ο Ρωμαίος. Το θέμα μας λοιπόν είναι περί φιλαρτηρίας. Πράγματι είναι ο τρίτος μεγάλος αγών που έχουμε να πολεμήσουμε εναντίον των παρθών. Αλλά τι είναι η φιλαρτηρία? Κατά λέξη, φιλαρτηρία είναι η αγάπη προς το αργύριον, προς τα χρήματα. Γενικότερα όμως θεωρουμένη, η φιλαρτηρία είναι, δύναται να χαρακτηριστεί, βλαστός της ρίζης της φιλαυτίας. Η φιλαυτία είναι εκείνη η οποία βλαστάνει την φιλαργυρία. Και συνεπώς θα λέγαμε ότι φιλαργυρία είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να ζήσει μια υλιστική ζωή. Και δια το επιτύχει αυτό, σωρεύει δια των εαυτών του υλικά πράγματα. Αυτό είναι φιλαργυρία. Η φιλαργυρία δεν έχει φυσικόν υπόβαθρον, όπως έχει η γαστριμαργία και η πορνεία. Είναι φυσικόν, διότι είναι φυσικό πράγμα να θέλει να φάγει κανείς. Αλλά του να φάγει και μετά τα αυτά να εκτραπεί, βεβαίως αυτή η εκτροπή έχει φυσική βάση. Όπως ακριβώς και το να θέλει να πορνεύσει, αυτό έχει φυσική βάση. Είναι η τεκνογωνία. Συνεπώς, τα δύο πρώτα θανάσιμα αμαρτήματα, γαστριμαργία και πορνεία, έχουν φυσική βάση. Αλλά η φιλαργυρία δεν έχει φυσική βάση. Λέγει ο Άγιος Κασιανός, το της φιλαργυρίας πάθος ούτε εκ των φυσικών την πρόφαση να έχει, αλλά εκ μόνης κακής της και διεφθαρμένης προαιρέσεως. Δηλαδή, εξαρτάται από την διεφθαρμένη προαίρεση και δεν έχει φυσική βάση. Με άλλα λόγια, η φιλαργυρία, το πάθος της φιλαργυρίας, εδράζει επί μόνης της ψυχής και συνεπώς είναι καθαρόν ψυχικών πάθος. Σαν πάθος τέτοιο μη έχουν φυσικό νέρισμα, είναι οι δεχθές συχαμένο. Άμα δούμε κάποιον να τρώει λίγο παραπάνω, δεν μας κάνει και πολύ εντύπωση. Αν τον δούμε λίγο να είναι γλεντζές, δεν μας κάνει και πολύ εντύπωση. Αν τον δούμε και πίνει λίγο κρασί, δεν μας κάνει και πολύ εντύπωση. Λέμε, μάλιστα, αν έχετε προσέξει, είναι και συμπαθής τύποι αυτοί, λίγο πολύ. Ο τσιγκούνης όμως δεν είναι συμπαθής άνθρωπος. Δεν είναι. Γιατί? Γιατί αυτό που σας είπα, δεν έχει φυσικό έρισμα, φυσική βάση το πάθος αυτό. Οι πατέρες ονομάζουν το πάθος αυτό μυριοκέφαλος δαίμων. Έτσι το ονομάζει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Μυριοκέφαλος δαίμων. Δαίμων με μύρια κεφάλια. Ο Άγιος Κασιανός ονομάζει το πάθος της φιλαργυρίας νόσων. Αρρώστια. Η Αγία Γραφή αποκαλεί την φιλαργυρία ρίζα πάντων των κακών. Και η σύγχρονος θεολογική σκέψης την αποκαλεί θανάσιμον ψυχικήν διαστροφήν. Σε τέτοιο μάλιστα βαθμό, ώστε
να τίθεται θέμα αντιμετωπίσεως υπ' αυτής της ψυχιατρικής. Δηλαδή, ο τσιγκούνης άνθρωπος, ο φιλάργυρος άνθρωπος, να γίνεται αντικείμενο αντιμετωπίσεως του ψυχιάτρου. Αλλά τίθεται το ερώτημα, εάν είναι ένα πάθος ψυχικών, σημαίνει και νόσος, που λέγει ο Άγιος Κασσιανός, σημαίνει ότι έρχεται έξωθεν. Όπως ακριβώς σήμερα είμαι γερός, αύριο είμαι άρρωστος. Σημαίνει ότι απέκτησα μια αρρώστια που δεν την είχα σήμερα και την επήρα προσεχώς. Αλλά την παίρνω προσεχώς. Άρα λοιπόν πρέπει να ερευνηθεί πώς αυτό το πάθος μπορεί να έρχεται να φωλιάζει μέσα στην ανθρώπινη ψυχή. Και πρέπει να σας σημειώσω ότι εάν δεν είναι, αθεράπευτον πάθος, είναι όμως πολύ δυσθεράπευτον. Εύκολα δεν θεραπεύεται. Θα το ξέρουμε και από πείρα μας, ο τσιγκούνης άνθρωπος εύκολα δεν γίνεται απλοχέρης. Είναι τρομερό πράγμα. Ο πόρνος διορθώνεται. Ο βλάσφημος διορθώνεται. Ο μέθυσος διορθώνεται. Ο τσιγκούνης όχι εύκολα. Δεν πρέπει βεβαίως να απελπιστούμε, διότι αφού είναι νόσος, σημαίνει ότι δύναται να θεραπευτεί. Αρκεί να υπάρξει επιμονή και υπομονή και να επιθυμεί εκείνος ο οποίος έχει το πάθος αυτό να θεραπευτεί. Πώς λοιπόν αυτό το πάθος έρχεται απ' έξω και φωλιάζει, εγκαθίσταται μέσα στην ανθρωπίνη ψυχή? Εδώ ας προσέξουμε. Ο άνθρωπος μπροστά στο ασυλλήπτος απέραντον διάστημα της δημιουργίας αισθάνεται τον εαυτό του πολύ μικρόν. Αισθάνεται ότι είναι ένας κόκος άμμου και ότι με πολύ ευκολία μπορεί να χαθεί. Έτσι μέσα στην δημιουργία ο άνθρωπος αισθάνεται το αίσθημα της ανασφαλείας. Για να αντιληφθούμε πώς ο άνθρωπος αισθάνεται αυτή την ανασφάλεια, θα σας πω ένα άλλο επιμέρους παράδειγμα και θα το αντιληφθείτε. Ο άνθρωπος θέλει να αισθάνεται κοντά του μία προστασία. Πολύ κοντά του. Τα ντουβάρια μιας οικοδομής του παρέχουν προστασία. Ή τουλάχιστον το αίσθημα της προστασίας. Όταν ο άνθρωπος πρέπει να μείνει έξω, είναι στο βουνό και πρέπει να μείνει στο ύπαιθρον, αισθάνεται πολύ άσχημα. Αλλά αντιθέτως, έχει μια καλύβα, έστω και αν αυτή η καλύβα είναι χορταρέι και ότι τα τυχώματά της μπορούν εύκολα να προσβληθούν, αισθάνεται παρόλα αυτά μία ασφάλεια. Αισθάνεται ότι αυτά τα τέσσερα ντουβάρια και η οροφή τον περιορίζουν, τον μαζεύουν, ότι έχει μια προστασία. Τώρα αυτά τα τυχώματα απομακρύνονται τα όσο μπορείτε πιο μακριά, σε βαθμό που τελικά τα τυχώματα αυτά να χαθούν μέσα στη δημιουργία. Δεν είναι υπάρχει. Και ο άνθρωπος να αισθάνεται ότι είναι μέσα σε ένα χώρο. Ένας αστροναύτης στον πύραυλο μέσα, ξέρετε πόσο άσχημα αισθάνεται. Τρομερά άσχημα αισθάνεται. Γιατί είναι αυτό το χάος που αισθάνεσαι ότι δεν πατάς πουθενά, ότι δεν είναι κάτι που σε προστατεύει. Εμπρός λοιπόν σε αυτήν την απεραντοσύνη, ο άνθρωπος αισθάνεται, όπως σας είπα, ανασφαλής. Τι είναι εκείνο που θα τον βοηθήσει να αισθάνεται μία ανασφάλεια? Η πίστης εις τον Θεό.
Η πίστη στο Θεό βάζει τυχώματα γύρω μας. Όπου θέλεις να είσαι, στο βουνό, στην κορυφή, χιόνι να έχει πέσει και να αισθάνεσαι ότι μπορεί να παγώσεις, αστροναύτης να είσαι, στον ωκεανό να είσαι, όπου να είσαι, όταν έχεις έντονον την αίσθηση της παρουσίας του Θεού, ότι ο Θεός σε βλέπει, ακούς, αισθάνεσαι την αναπλοή του τρόπον τεινά, το χέρι του προστατευτικό. Αυτά όλα, αγαπητοί μου, δημιουργούν το αίσθημα της ασφαλείας. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι άθεος, αποδεσμευθεί από τον Θεό, κόψει τους δεσμούς του μετά από τον Θεό, δεν έχει πια σύνδεσμο, είναι άπιστος, άθεος, τότε δεν νομίζετε ότι έτσι έρχεται αυτό το αίσθημα ανασφαλείας? Πώς θα ισορροπήσει τώρα? Εάν γαντζωθεί από κάτι άλλο, και αυτό το κάτι άλλο είναι οι κτήσεις, η δημιουργία. Θυμούμαι κάποτε προ πολλών ετών που είχα πάει στο Άγιον Όρος, με ένα καΐκι περάσαμε τον ακροτήριο του Άθωνος, που είναι πάντα τρικυμιώδες, και είχε χαλάσει ο καιρός και είχε πράγματι ικανή τρικυμία. Το καΐκι μεγάλο μεν, αλλά καΐκι ήταν, και δεν μπορούσε να προσεγγίσει στο λιμάνι της Μεγίστης Λάβρας, και έριψε κάτι σκηνιά εκεί, το δέσανε με κάτι άγγυρος, κάτι ξέρω εγώ, και κατεβάσανε βάρκα για να κατεβούμε στο λιμανάκι. Εγώ έσπευσα πρώτος να κατέβω στην βάρκα, και όπως επίδησα στην βάρκα μέσα, τόσο το καΐκι εταλαντεύεται, αλλά και η βάρκα πολύ χειρότερα. Αισθανόμενος ότι το έδαφος είναι κάτω από τα πόδια μου σαφρόν και ότι μπορώ να βουλιάξω, είναι αυθόρμητο αυτό, είναι το αίσθημα της αυτοσυντηρήσεως. Αμέσως γαντζώθηκα από το καΐκι. Δεν το άφηνα, γιατί φοβόμουν να άφησω το καΐκι. Αυτός λοιπόν ο φόβος δικαιολογείται από το αίσθημα της αυτοσυντηρήσεως. Έτσι και ο άνθρωπος ο άπιστος γατζώνει από τα υλικά πράγματα. Αλλά γατζώνω από τα υλικά πράγματα που νομίζω ότι άμα μαζέψω χρήματα, κτήματα, ό,τι μπορώ, τρόφιμα κλπ, ηματισμών, σπίτια, ενίκεια κλπ, αυτά τελικά θα μου εξασφαλίσουν την ζωή. Δεν θα πεθάνω, δεν θα δυστυχήσω, δεν θα πεινάσω. Να πως δικαιολογείται η φιλαργυρία, το πάθος της φιλαργυρίας. Συνεπώς, το πάθος της φιλαργυρίας γεννιέται από την απιστία. Ο άπιστος άνθρωπος καταλήγει πολλάκις να γίνει φιλάργυρος. Γι' αυτό το λόγο ο φιλάργυρος είναι άπιστος. Δεν πιστεύει στον Θεό, αλλά πιστεύει σε εκείνα τα οποία μαζεύει. Κατά έναν θαυμάσιο τρόπο, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας αναφέρει τι είναι φιλαργυρία και πως γεννάται. Λέει, φιλαργυρία εστίν ειδόλων προσκύνησης, απιστίας θυγάτηρ, ασθενειών προφασίστρια, γύρος μάντης, αυροχίας υποβολές, λιμών προμηλητής. Να το αναλύσουμε. Είναι ένας ωραίος χαρακτηρισμός του τι είναι η φιλαργυρία. Λέγει ότι είναι προσκύνησης ειδόλων. Πώς είναι προσκύνησης ειδόλων η φιλαργυρία? Εφόσον, αγαπητοί μου, ο άνθρωπος στρέφει την ελπίδα του προς την ύλη, τα χρήματα, και όχι προς τον Θεό, προς την κτήση και όχι προς τον κτήστην,
προφανώς είναι ειδωλολάτρης. Διότι τι άλλο είναι η ειδωλολατρία? Θα πω άλλη μια φορά, διότι και στο παρελθόν περισσότερο από μια φορά έχω πει τι είναι η ειδωλολατρία, αλλά πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Μέσα στη δημιουργία αντικαθρεπτίζεται ο Θεός, ή καλύτερα οι ιδιότητες του Θεού, η σοφία, η παντοδυναμία, η αγαθότης. Αλλά δεν είναι ο Θεός η δημιουργία, αλλά αντικατοπτρίζει η δημιουργία τις ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά του Θεού, όπως ακριβώς θα αντικατόπτριζε ο καθρέπτης το πρόσωπό μου και τα χαρακτηριστικά μου. Αλλά δεν είναι όμως το πρόσωπό μου μες τον καθρέπτη, είναι το είδωλό μου. Έτσι και εδώ οι κτήσεις είναι το είδωλο του Θεού, αφού αντικατοπτρίζει τα χαρακτηριστικά του Θεού. Όταν ο άνθρωπος μένει στην κτήση και στρέφεται προς αυτήν μόνη και όχι διά της κτήσεως προς τον Θεό, τότε στρέφεται στο είδωλο του Θεού και είναι ειδωλολάτρης. Αλλά θα το δείτε αυτό, πώς ακριβώς ο άνθρωπος είναι ειδωλολάτρης. Όταν ο Θεός έριπτε το μάνα εις τους Εβραίους, μάλιστα όταν επρόκειτο να ρίξει το μάνα, προηγουμένως ενομοθέτησε τον τρόπο της συλλογής του. Είπε, κάθε μέρα θα σας ρίπτω το μάνα, δεν θα μαζέψετε παραπάνω από εκείνο που έχετε ανάγκη να το φυλάξετε για την άλλη μέρα. Επιπλέον, την ημέρα της Παρασκευής θα μαζεύετε διπλασία ποσότητα, διότι το Σάββατο μάνα δεν θα πίπτει. Με τον τρόπο αυτόν ήθελε ο Θεός να διδάξει, μάλιστα με αυτήν την πολλαπλότητα της περιπτώσεως, ότι αν μάζευαν μάνα για την επομένη θα σκουλίκιαζε. Θαύμα. Το Σαββάτο μάνα δεν έπεφτε. Θαύμα. Της Παρασκευής το μάνα που μάζευα για το Σάββατο δεν σκουλίκιαζε. Θαύμα. Μέσα λοιπόν σε αυτή την πολλαπλότητα ο Θεός ήθελε να διδάξει πολλά πράγματα εις τους Εβραίους. Κυρίως δύο. Την τήρηση της αργίας, και επιπλέον ήθελε να διδάξει και το σπάσιμο της φιλαργυρίας, της πλεονεξίας. Αφού είπε αυτά ο Θεός, δια του Μωυσέως ευθύς αμέσως έριψε το μάνα. Μερικοί βρέθηκαν να μαζέψουν μάνα παραπάνω, γιατί νόμισαν ότι ο Θεός, δεν πίστεψαν δηλαδή, ότι ο Θεός δεν θα έριψε την επομένη μάνα και ότι έπρεπε να μαζέψουν παραπάνω για να έχουν αυτοί να φάνε. Πόσο φτωχός είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή, εντάξει, εσύ έχεις παραπάνω μάνα, τροφή, πόσο θα ζήσεις? 2-3-5 μέρες παραπάνω. Έριπος ήταν. Τι θα έκανες? Δεν θα ήταν οι άλλοι. Μα θα πεθάνεις κι εσύ. Τι να πεθάνεις τώρα, τι να πεθάνεις τώρα από 3-5 μέρες. Είδατε τι φοβερό πράγμα. Παραπονείται ο Θεός τον Μωυσή, γιατί μερικοί φάνηκαν πλεονέκτημα. Το γεγονός ότι δεν επίστεψαν εις τα λόγια του Θεού και εστράφησαν να μαζέψουν μάνα, διότι η ελπίδα τους ήταν η τροφή, όχι ο Θεός, αυτό είναι η ειδωλολατρία. Είναι απιστία, στρέφονται με άλλα λόγια εις την κτήση. Αλλά τότε η ελπίδα τους δεν είναι ο Θεός, είναι το μάνα. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος ότι στους Εφεσίους 5ο κεφάλαιο, 5ο στίχος, ότι η πλεονεξία εστί ειδωλολατρία και ότι ο πλεονέκτης
εστίν ειδωλολάτρης. Φοβερό. Ώστε ο πλεονέκτης είναι ειδωλολάτρης. Γι' αυτό και στον δεύτερον χαρακτηρισμό του ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος αποκαλεί την φιλαργυρία απιστίας θυγατέρα. Να, γιατί είναι κόρη της απιστίας η φιλαργυρία. Έχει όμως και τα δικαιολογητικά της η φιλαργυρία, διότι είναι γνωστό ότι προκειμένου ο άνθρωπος να κάνει κάτι, πρωτίστως θα επεθύμει να δικαιολογήσει τον εαυτόν του και εν συνεχεία να δικαιολογήσει τους άλλους ανθρώπους. Αλλά όταν ο άνθρωπος θέλει να κάνει το κακό, προφανώς πάσχει. Πάσχει το εγώ του. Έχει νοσηρόν εγώ. Και το νοσηρόν εγώ του ανθρώπου, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει νοσηρόν εγώ. Αυτό να το γνωρίζουμε. Με τη διαφορά πως ο ένας έχει λιγότερο ή περισσότερο νοσηρόν εγώ. Δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος. Μόνος ο Ιησούς Χριστός ήταν απειλαγμένος από νοσηρότητα. Όλοι οι άνθρωποι, παιδιά του Αδάμ, του Πεπτοκότος, έχουμε νοσηρόν εγώ. Ξαναλέγω, άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο. Λοιπόν, το νοσηρόν εγώ του ανθρώπου, το οποίο και αποτελεί την προσωπικότητά του, χαλκεύει μηχανές, όπως λέγει η ψυχολογία, και προσωπία, για να δικαιολογείται και να εμφανίζεται. Άλλοτε βάζει το προσωπείο της ευσεβίας, άλλοτε βάζει το προσωπείο της φιλανθρωπίας, άλλοτε βάζει το προσωπείο της μεγαλοφροσύνης και ούτω καθεξής. Πάντως χαλκεύει πάντοτε προσωπία. Βγάζει το ένα, θα βάλει άλλο. Ο άνθρωπος ποτέ δεν εμφανίζεται χωρίς προσωπία. Από τότε που αρχίζει να εμφανίζεται χωρίς προσωπία, είναι εκείνο που σας έλεγα την περασμένη φορά από τα λόγια του Κυρίου που διασώζει ο Άγιος Κλήμης Ρώμης, ότι ήδη για αυτόν τον άνθρωπο ήλθε η Βασιλεία του Θεού. Όταν το έσω είναι ίδιο με το έξω. Όταν όμως έχει διαφορά το έσω με το έξω, τότε ο άνθρωπος βάζει προσωπία. Μουτσούνα. Μουτσούνα. Όλοι φορούμε μουτσούνες και προσωπία. Λοιπόν, εν προκειμένου δια να δικαιολογήσει την φιλαργυρία των οσυρών εγώ, χαλκεύει τέσσερα προσωπία. Τέσσερις μηχανές. Είναι η εξής. Η πρώτη μηχανή προφασίζεται ασθένεια εις το μέλλον. Είναι αυτό που λέγει ασθενειών προφασίστρια, που λέγει εδώ η φιλαργυρία. Προφασίζεται ότι υπάρχουν και αρρώστιες. Για να μαζέψει λεφτά ο άνθρωπος λέει, ξέρω εγώ, αρρώστιες υπάρχουν και στο μέλλον. Αν ρωτήσω, ποιος θα με κοιτάξει? Και δεν τίθεται θέμα, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους αγαπητοί μου, δεν τίθεται θέμα ότι ο άνθρωπος δύναται να έχει μίαν κάποιαν μικράν αποταμίευση. Μικράν. Ακριβώς για να μπορεί να κινείται. Προσέξτε, αυτή η αποταμίευση είναι δια να κινείται. Θα είναι το πολύ άσχημο πράγμα και μάλιστα αδιανόητο, αν θέλετε, δια να φανεί ότι πιστεύει στην πρόνοια του Θεού και ότι δεν είναι φιλάργυρος, μέχρι το βράδυ να έχει καταναλώσει ολόκληρο το μεροκάμα. Δεν θα είναι το περίεργο αυτό? Πολύ περίεργο. Θα ήρεσε δε η περίπτωση μόλις πάθουμε μια γρήπη και θέλουμε να πάμε στον γιατρό, να σπέβδομαι στην γειτονιά να ζητάμε ένα κατοστάρικο για να πάμε στο γιατρό? Και αυτό είναι άσχημο. Δεν πρόκειται λοιπόν το να έχεις
κάποια λίγα χρήματα στην άκρη, όχι με την έννοια, με την έννοια να τα παραχώσω, με την έννοια της χρήσης. Όπως ακριβώς έχω το μηνιάτικο, το μισθό του μηνός, ή άλλοι που έχουν τα χρήματα του έτους, η Γεωργία έχουν τα χρήματα του έτους, ο δημόσιος υπάλληλος ή ο ιδιωτικός υπάλληλος έχει τα χρήματα του μηνός. Δηλαδή τι, να πάρω το πρώτο του έτους, έτσι ξέρω εγώ 100.000 δραχμές, και λέει ο άνθρωπος, με αυτά τα χρήματα πρέπει να περάσω όλο το έτος. Δεν τα τρώει μέσα σε μια μέρα, αλλά ξέρει να ρυθμίζει τι θα ξοδέψει. Βλέπουμε λοιπόν ότι μια πρόνοια τέτοια δεν είναι φιλαργυρία, ούτε έξω από εκείνο που ο Θεός θα ήθελε. Είναι το άλλο, ότι να μαζεύεις, να μαζεύεις με το πρόσχημα ότι αν αρρωστήσεις, τι γίνεται. Και δεν είναι στην πραγματικότητα το αν αρρωστήσεις, αλλά γιατί θες να μαζεύεις και να δικαιολογείς το μάζεμα αυτό. Το δεύτερο είναι γύρος μάντης η φιλαργυρία. Είναι η μάντης της μάντιδος, είναι μάντης των γυρωτίων. Σου λέγει ότι ποιος ξέρει, μπορεί να έχω κακά γυρατιά, μπορεί να ζήσω πολλά χρόνια, ποιος θα με κοιτάξει. Και όμως αγαπητοί μου, ο άνθρωπος που μαζεύει για τα γυρατιά του, χωρίς να είναι κακό, και αυτό πάει, διότι το να έχεις κάποια μικρά περιουσία, εγώ σας το έλεγα την περασμένη φορά, την προπερασμένη, μια μικρά περιουσία, να μην έχεις ανάγκη ούτε από συγγενείς ούτε από παιδιά, το σπίτι σου και τη σύνταξή σου, αν έχει σύνταξη, ή τα έσοδά σου από κάποιο χωράφι, αν έχει χωράφι. Αυτό δεν είναι ημαρτημένο, δεν είναι ημαρτημένο. Αλλά εάν θα παίρναμε χαρτί και μολύβι και λέγαμε πόσα θέλεις άνθρωπε να ζήσεις την ημέρα, ας πούμε 100 δραχμές, πόσο χρονών είσαι, είσαι 50, να βάλω όλα 50 χρόνια ότι θα ζήσεις, 100 χρόνια, λοιπόν 100 χρόνια ότι θα ζήσεις, τόσο την ημέρα, τόσο το μήνα, τόσο το χρόνο, τόσο τα 50 χρόνια, σου βάζω και 50% από πάνω για έκτακτες περιπτώσεις, για να δούμε τώρα πόσα έχεις, έχεις το δεκαπλάσιο. Και όμως μέχρι το δεκαπλάσιο, και αν ζήσω 101, ο τσιγκούνης άνθρωπος πάντα θα βρει μια δικαιολογία. Τρίτο σημείο, υποβάλλει πιθανότητα ανομβρίας, είναι αυτό που λέγει αβροχίας υποβολέψη, υποβάλλει την αβροχία, την ανομβρία. Αν δεν βρέξει τι θα γίνει, δεν θα έχουμε γεννήματα, θα πέσει πείνα. Και είναι το τέταρτο σημείο που λέγει λιμών προμηνητής, θα πέσει πείνα. Και άμα πέσει πείνα, τι θα γίνει, βάζε λοιπόν στην αποθήκη, βάζει και βάζει. Αλλά και εδώ θα πρέπει να κάνω μια διευκρίνηση, δεν πρόκειται περί μιας στοιχειώδους και λογικής προνοήσεως και φροντίδας. Η ίδια η Αγία Γραφή, αγαπητοί μου, μας θέτει θέματα φροντίδας. Ενδεικτικώς θα σας αναφέρω δύο σημεία. Ο Θεός ήταν εκείνος ο οποίος παρουσίασε τα δύο όνειρα με την αυτήν σημασία εις τον Φαραώ, για να ερμηνεύσει σχετικώς ο Ιωσήφ και να πει ότι θα έρθουν 7 χρόνια ευτυχίας και 7 χρόνια δυστυχίας. Και τι δέον γενέστε, ρωτάει ο Φαραώ, τι θα γίνει, τι πρέπει να γίνει, και ο Ιωσήφ απαντά, κατέμπνευση του Θεού. Βασιλεύ, στα 7 χρόνια της ευτυχίας θα αποθηκεύσεις δια τα 7 χρόνια της δυστυχίας. Δηλαδή
Εδώ δεν είναι φιλαργυρία τσιγκουνιά. Εδώ είναι πρόνοια, είναι φροντίδα. Εδώ προνοεί. Και μάλιστα τόσο σοφός αποδεικνύεται ο Ιωσήφ, όχι φυσικά αφεαυτού σοφός, αλλά γιατί ο Θεός τον κάνει σοφόν. Και πίσω από τον Ιωσήφ είναι ο Θεός. Ένα άλλο σημείο. Όταν ο άγαβος εις την Αντιόχεια επροφήτευσε ότι θα πέσει λοιμός, πείνα, τότε αμέσως ο Απόστολος Παύλος είπε να κάνουν έρανον, η πείνα αυτή θα γίνεται μετά από τον λοιμόν. Και λέγει μάλιστα ότι είπε αυτά ο άγαβος ότι θα γίνει πείνα λοιμός, ως και εγένετο επί Κλαβδίου Κέσαρος. Ο οποίος λοιμός πείνα έγινε επί Κλαβδίου Κέσαρος. Γιατί μάζεψαν χρήματα εδώ και έστειλαν στην Ιουδαία δια να τους συντηρήσουν εδώ ψηλή μου? Δεν το αυτοφροντίζεις? Πώς το θέλετε? Όταν ο άνθρωπος βάζει κάτι στην άκρη, να το βάζει εν ονόματι του Θεού, όχι εν ονόματι της φιλαργυρίας. Βέβαια θα μου πείτε, ο άνθρωπος, ο φιλάργυρος, δύναται να έχει υγιές κριτήριων? Θα δούμε λίγο πιο κάτω, δυστυχώς δεν δύναται να έχει. Αλλά όμως, όταν ξέρουμε ή μας πληροφορεί συνείδησης ή μας πληροφορεί ο πνευματικός μας ή άνθρωποι πνευματικοί γενικότερα μας πληροφορούν ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι φιλαργυρία, τότε δεν υπάρχει ούτε μία κατηγορία. Μέσα σε αυτήν την διαδικασία του εγώ, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος με κάποια διάθεση ηρωνίας αλλά και ακριβούς αποδόσεως της αληθείας λέει το εξής: αρχή φιλαργυρίας, υπόθεση σε ελεημοσύνη, τέλος δετάφτης, μίσος προσπέριτας, έως ου συνάξει ελεήμων της γίνεται, των χρημάτων δε παρόντων τας χείρας απέσφιγξεν. Είναι λεπτοτάτη η παρατήρηση του Αγίου Ιωάννου ότι η αρχή της φιλαργυρίας είναι η υπόθεση της ελεημοσύνης. Παραξενεύει εκ πρώτης όψεως, να εξομαρύνω το κείμενο. Είναι το εξής: όταν ο άνθρωπος λέγει ότι μαζεύει χρήματα για να κάνει ελεημοσύνη, προσέξτε αυτό το σημείο, μαζεύει χρήματα για να κάνει ελεημοσύνη. Είναι πολλά χρόνια όταν, θυμάμαι, ήκουσα τον διάλογο δύο ανθρώπων. Ο ένας κατηγορούσε τον άλλον, ήσαν μαζί. Ο ένας κατηγορούσε τον άλλον ότι είναι τσιγκούνης. Και ο κατηγορούμενος τσιγκούνης έλεγε ότι μαζεύει χρήματα και θα δώσει στους φτωχούς, αλλά δεν ήρθε ακόμα η ώρα. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και μπορώ να ξέρω σήμερα εις ποιον βαθμό η φιλαργυρία έχει φάσει ο τότε υποεκόλαψην τσιγκούνης. Πράγματι, πράγματι, πολλοί είδατε τι μηχανές φτιάχνει το εγώ, το νοσηρό. Μαζεύει χρήματα και σου λέει, μαζεύω για να δώσω στους φτωχούς. Μερικοί που λένε, αχ να ήμουν πλούσιος να έδινα στους φτωχούς. Μην το λένε αυτό το πράγμα, αυτοί. Στο βάθος κρύβεται η φιλαργυρία. Λέγει ωραίοτατα πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, μην το πεις αυτό, με δύο λεπτά κέρδισες τη Βασιλεία του Θεού. Η χείρα δύο λεπτά έβαλε μέσα στον κορβανά. Δύο λεπτά. Και επινέφθη από τον Κύριον ότι έβαλε ολόκληρη την περιουσία της και κέρδισε τη Βασιλεία του Θεού. Μην πούμε λοιπόν, αχ να είχα λεπτά να δώσω στους φτωχούς. Έχεις δίνεις, δεν έχεις να δίνεις. Εάν ο Θεός σου έδωσε σημαίνει πρέπει να δώσεις. Εάν ο Θεός δεν σου έδωσε σημαίνει δεν πρέπει να δώσεις. Γιατί έρχεσαι και επιθυμείς. Να λοιπόν, που πράγματι πρόσχημα είναι η ελεημοσύνη, πρόξης είναι η ελεημοσύνη και αρχή της φιλαργυρίας. Το τέλος δε της φιλαργυρίας, μίσος προς τους πέντητας. Είναι μίσος προς τους φτωχούς. Δεν θες καν να τους δεις. Έως ότου λέγει συνάξεις, λες ότι θα είσαι ελεήμων. Όταν όμως συνάξεις πολλά χρήματα,
τότε συσφίγγεις το χέρι σου και δεν δίνεις τίποτα πουθενά. Η φλαργυρία τέλος είναι ρίζα πάντων των κακών. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να μας διαφέρει και θα πρέπει να το λέμε συχνά στον εαυτό μας για να γλιτώσουμε από την αρρώστια αυτή. Γιατί είναι ρίζα πάντων των κακών? Διότι καταστρέφει την πίστη. Και σας είπα ότι η απιστία γεννά την φιλοργυρία. Λοιπόν, είναι ρίζα πάντων των κακών, διότι καταστρέφει την πίστη, η οποία πίστη είναι η ρίζα πάντων των καλών. Γι' αυτό είναι ρίζα πάντων των κακών η φιλοργυρία. Χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος γράφει στον Τιμόθεο, στη δευτέρα του επιστολή, τούτο δε γίνωσκε ο Τιμόθεε, ότι εν εσχάτες ημέρες ενστήσονται καιροί χαλετοί. Τις έσχατες μέρες θα έρθουν δύσκολες μέρες, καιροί χαλετοί. Εδώ λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι αυτές οι έσχατες ημέρες είναι η μετά των Απόστολων, ευθύς μετά των Απόστολων. Μάλιστα ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι είναι οι ημέρες που περνούν και οι ημέρες που θα έρθουν μετά τα αυτά και οι ημέρες που θα είναι πρώτης Δευτέρας του Χριστού Παρουσίας. Συνεπώς όλος αυτός ο χρόνος, ο καιρός μέχρι της Δευτέρας του Χριστού Παρουσίας, λέγεται χρόνος των εσχάτων ημερών. Θα έρθουν καιροί δύσκολοι. Έσονται γαροί άνθρωποι, γιατί θα είναι οι άνθρωποι φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεύσιν απειθείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπονδοι, διάβολοι, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγατοι, προδότε, προπετής, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι, μάλλον οι φιλόθεοι, έχοντες μόρφωσιν ευσεβίας, την δε δύναμην αυτής ειρνημένη. Είδατε ένας κατεβατός από χαρακτηριστικά των ανθρώπων που θα φέρουν? Αυτά τα χαρακτηριστικά ξεκινούν από μία μόνο αμαρτία, την φυλακτία. Η φυλακτία είναι ο εγωισμός, έτσι λέγει. Θα είναι οι άνθρωποι φύλακτοι. Μετά λέγει φυλάργυροι. Μετά αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι κτλ. Ώστε η φυλακτία είναι εκείνη η οποία γεννά όλα αυτά. Δηλαδή ο εγωισμός, που είναι το κεφαλάρι πασών των κακιών. Τι είναι η φυλακτία? Η φυλακτία, αγαπητοί μου, είναι η στροφή του ανθρώπου προς τον εαυτό του και το υπόφαθρο πάσης αμαρτίας είναι η φυλακτία. Το υπόβαθρο πάσης αμαρτίας, η αγάπη του αυτού μου, η αγάπη του αυτού μου, ποιανού εαυτού μου, του αμαρτωλού εαυτού μου, να θέλω εγώ για τον εαυτό μου πράγμα, να θέλω τα πάντα εγώ για τον εαυτό μου. Αυτό είναι το υπόβαθρο πάσης αμαρτίας. Δηλαδή τι είναι αυτό που λέμε φυλακτία? Η στροφή προς τον εαυτό μου είναι η αμαρτία του ανθρωποκεντρισμού. Μην ξεχνούμε δε ότι ο πολιτισμός μας, ο ευρωπαϊκός λεγόμενος πολιτισμός μας, στην πραγματικότητα είναι πολιτισμός ανθρωποκεντρικός. Γι' αυτό το πρωί σχολίαζα, είχα πάει στο 303 εξερχόμενος με έναν αξιωματικό, σχολίαζα μια πινακίδα που είναι στην πύλη του στρατοπέδου. Αγάπη, έλεγε η πινακής, μεγάλη, μεγάλα πράγματα. Πιάνε όλο το μήκος της πύλης. Αγάπη, πρόοδος, ευημερία. Εκ πρώτης όψεως θα λέτε κανείς ότι είναι ένα πολύ ωραίο σύνθημα. Και όμως δεν είναι παρά το διάγραμμα του πολιτισμού μας,
που είναι ανθρωποκεντρικός. Από πλευράς χριστιανικής, ευαγγελικής, αυτό το διάγραμμα δεν αντέχει. Είναι απορριπταίο. Και ειδού, ωραίες λέξεις, αλλά θέλουν λίγο προσοχή. Προσέξτε. Γιατί η αγάπη? Για να αποκτήσουμε πρόοδο. Και ποιος ο σκοπός της πρόοδου? Να έχουμε ευημερία. Να τρώμε και να πίνουμε. Να τρώμε και να πίνουμε. Δηλαδή μιλισμός. Μιλισμός. Ώστε η αγάπη ή η ειρήνη. Αν θέλετε, μπορείς να γράφει και η ειρήνη. Αυτό ακριβώς που λέγεται και ξαναλέγεται στον κόσμο και γίνονται συμβούλια και παρασυμβούλια για την ειρήνη, τη διασφάλιση της ειρήνης του κόσμου. Γιατί η ειρήνη του κόσμου? Για να μπορούμε να μασουλάμε τα αγαθά της γης. Αυτό είναι. Θέλουμε την ειρήνη του κόσμου. Προσέξτε όμως. Αυτό θα μου πείτε δεν είναι ευαγγελικό. Όχι, δεν είναι ευαγγελικό. Ακούσατε τι λέγει ο Χριστός. Την ειρήνη την εμήν δίδομη ημήν. Ο καθώς ο κόσμος δίδωσε, εγώ δίδομη ημήν. Την ειρήνη τη δική μου δίνω σε εσάς. Τη δική μου ειρήνη δίνω σε εσάς. Όχι αυτή την ειρήνη που δίνει ο κόσμος. Είναι εκείνο που θα πούμε Κυριακή πρωτοθέως, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη. Ποια ειρήνη? Όχι η ειρήνη για την οποία μιλάνε οι άνθρωποι. Είναι η ειρήνη των ληστών. Για να έχουν ομόνια και αγάπη να φάνε τα πρώτη. Τίποτε άλλο. Γιατί έχουν οι μεγάλοι ειρήνη? Για να φάνε τους μικρούς. Γιατί στην Ευρώπη τον περασμένο αιώνα, στις αρχές του περασμένου αιώνα, μετά από τους Ναπολεονδίους πολέμους, έγινε ειρήνη στην Ευρώπη και είπαν όποιο κράτος ξεσηκωθεί θα το καταπτωχίσουμε. Και οι φτωχοί Έλληνες που ήσαν υπόδουλοι κάτω από τους Τούρκους ξεκίνησαν την επανάσταση του 1821 και η Ευρώπη δεν βοήθησε. Γιατί? Επειδή είχαν ειρήνη. Τι ειρήνη? Να φάνε αυτά που είχαν στη διάθεσή τους. Και όχι να υπερασπιστούν το δίκαιο ενός μικρού λαού. Αυτή την ειρήνη δεν τη θέλουμε. Πραγματικά δεν τη θέλουμε. Γι' αυτό σας είπα ότι ο πολιτισμός μας είναι εγωκεντρικός. Είναι φύλαυτος. Ο πολιτισμός μας δημιουργεί πολίτες φυλάκτους. Οι γονείς, τα παιδιά τους, αυτό διδάσκουν. Η αγωγή είναι φύλαυτος. Όταν θέλουμε να τα κάνουμε σπουδές, να βγάζουν χρήματα. Όταν δεν μας νοιάζει τι κάνω διπλανός, τι σημαίνει σε διπλανός, εσύ διδάσκουν, εσύ να γίνεις σπουδαίος, εσύ να βρίζεις λεφτά. Φυλαυτία. Αυτή η φυλαυτία. Παντού η φυλαυτία. Λοιπόν, επανέρχομαι. Αυτή η φυλαυτία γεννά την φυλαργυρία. Αλλά είπαμε φιλαργυρία εν ευρία ενία, η αγάπη προς την ύλη. Και όταν ο άνθρωπος αρχίζει να αγαπά την ύλη, τον υλισμό, το υλιστικό φρόνημα να έχει, τον υλιστικό τρόπο του ζήν, τότε αυτό είναι η ρίζα όλων των ακολουθούντων και αριθμουμένων υπό του Απόστολου Παύλου δεινών κακών ταχών. Πία, να μην τα ξαναπώ, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεύσει να πειθείς. Ποιος κοιτάει σήμερα τα παιδιά τους γονείς? Μιλούν με τροχιότερο τρόπο στους γονείς τα παιδιά. Γιατί? Οι γονείς έμαθαν τα παιδιά έτσι. Οχές γέννησαν και η οχιά στρέφεται κατά της μάνας και κατά του πατέρα. Γεννήματα ηχηδινών, έλεγε και ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. Αχάριστοι, ανώσιοι, άσποδοι, διάβολοι, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάδατοι, προβούτε, προπετείς, φοβερά. Όλα αυτά είναι εκείνα τα κεφάλια της φυλαργυρίας που τη γεννάει η φυλαυτία και που ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος αποκαλεί το πάθος της φυλαργυρίας μυριοκέφαλον δαίμονα. Θα λέγαμε ότι η φυλαυτία είναι το έδαφος. Η φυλαργυρία είναι η ρίζα του κακού φυτού και ελιπέ κακίε είναι η κλάδη και η καρπή. Πάντως με την ευκαιρία της περικοπής που αναφέραμε θα λέγαμε ότι
σε εποχές μεγάλης ηθικής κρίσεως. Έτσι εμφανίζονται οι άνθρωποι. Και η εποχή μας είναι μια εποχή μεγάλης ηθικής κρίσεως. Και ο Θεός να μας φυλάξει. Φιλαργυρία και πνευματική ζωή είναι δύο πράγματα ασυμβίβαστα. Δεν μπορεί να καλύπτεις, δεν μπορείς να καλλιεργείς πνευματική ζωή και να είσαι φιλάργυρος. Διότι η πνευματική ζωή είναι μια στροφή προς τα έξω. Είναι μια στροφή προς το Θεό. Μια στροφή προς τον πλησίον. Ενώ η φιλαργυρία είναι μια στροφή προς τα έσω. Είναι μια στροφή προς τον ίδιο τον άνθρωπο. Οι Φαρισαίοι όταν οίκουαν του Κυρίου δεν εδέχονται τη διδασκαλία του, διότι ήσαν φιλάργυροι. Λέγει το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον στο 14ο κεφάλαιο, όταν ο Κύριος εδίδασκε ουδίναστε Θεό δουλεύει και μαμονά, είχε πει. Δηλαδή ο μαμονάς ήταν ο Θεός του χρήματος. Δεν μπορείτε να δουλεύετε στο Θεό τον αληθινό, που απαιτεί πίστη στην πρόνοιά του και την αγάπη του, και στο Θεό του χρήματος. Σε διαφορετικά δεν μπορείτε να εργάζεστε. Η ανταπόκριση των Ιουδαίων, των Φαρισαίων, ποια ήταν? Ακούσατε. Οίκουον δε ταύτα πάντα και οι Φαρισαίοι, φιλάργυροι υπάρχοντες, και εξενικτήριζαν αυτόν. Εκορόιδευαν τον Χριστόν. Γιατί? Ήσαν φιλάργυροι. Όταν πας στο γουρούνι να του δώσεις βαλανίδια, θα τα φάει. Άμα πας στο γουρούνι, το συμπάθιο, μαργαριτάρια, θα δει ότι δεν είναι βαλανίδια και θα σε προγγίξει και θα σε δείξει κάτω, γιατί τα μαργαριτάρια δεν ήταν βαλανίδια. Έτσι είναι και οι άνθρωποι οι βρώμικοι, οι άνθρωποι οι φιλάργυροι. Πες τους για ακτιμοσύνη, πες τους διαπτωχίαν κατά Θεόν και θα σε προγγίξουν, θα σε μικτυρίσουν. Είπα τα γουρούνια, να με συμπαθάτε πάλι το ξαναλέγω, διότι χρησιμοποιούν τη μουσούδα τους εν προκειμένου. Και το ρήμα μικτυρίζω, τη μουσούδα χρησιμοποιεί. Είναι από τους μικτήρας, τα ρουθούνια, και οι Εβραίοι κοροϊδεύαν ως εξής. Έπιαναν τη μύτη τους, έτσι, και έκαναν αυτό πάνω, όταν ήθελαν να κοροϊδεύσουν. Οι Εβραίοι έτσι το συνήθισαν. Και από εκεί βγήκε το μικτυρίζω. Πιάνω τους μικτήρες μου, πιάνω τα ρουθούνια μου και αρχίζω να κοροϊδεύω τον άλλον. Βεβαίως. Οι χείροι Φαρισαίοι εμικτήριζαν τον Χριστόν που μιλούσε περί ακτιμοσύνης και περί κατά Θεόν πτωχίας. Το πράγμα συνεχίζεται μέσα στους αιώνες. Παρατηρεί ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος πολύ χαρακτηριστικά: φιλάργυρος εστίν, ευαγγελίων μικτηριστής και παραβάτης εκούσιος. Τι είναι, λέει ο φιλάργυρος, τι κάνει ο φιλάργυρος? Μικτηριστής του Ευαγγελίου. Μικτηρίζει, κοροϊδεύει το Ευαγγέλιο. Και είναι θεληματικός παραβάτης του Ευαγγελίου. Κάνει εντύπωση ακόμη, για να δούμε ότι πνευματική ζωή και φιλαργυρία δεν συμβιβάζονται, όταν κάποτε ο Κύριος ομίλει για πολύ πνευματικά πράγματα. Μάλιστα συγκεκριμένα έλεγε την εξής διδασκαλία: μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα, την δε ψυχή μη δυναμένων και τα λοιπά, και τρίχες της κεφαλής ημών πάσε ηρίθμιντε. Εκεί που ομίλει ο Κύριος, κάποιος άνθρωπος ήρθε και τον διακόπτει. Είναι στο κατά Λουκά 12 κεφάλαιο. Τον διακόπτει και του λέει: διδάσκαλε, είπε το αδελφό μου με ίσαστε με θυμού την κληρονομία. Πες τον αδελφό μου να χωρίσουμε δίκαια την κληρονομία, γιατί μετρώει. Ή το άξιον αγανακτήσεως. Γι' αυτό και ο Κύριος το απαντά αγανακτισμένα: άνθρωπε, ποιος με καθόρισε εμένα, ποιος με όρισε εμένα εκτελεστήν διαθήκης και μεριστήν της περιουσίας σας? Τον αφήνει αυτόν
στρέφεται στον κόσμο και λέει εκεί: οράτε και φυλάσσεστε από πάθης πλεονεξίας. Τα μάτια σας 14. Βλέπετε καλά και φυλάγεστε από κάθε πλεονεξία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ο άνθρωπος αυτός δεν ήκουγε τίποτα όταν έλεγε το κήρυγμα πνευματικών. Στο μυαλό του στριφογύριζε μια ιδέα, η κληρονομία. Αυτό συμβαίνει και με τα κηρύγματα και με τις λειτουργίες και με τα πνευματικά πράγματα. Τον βλέπεις τον άλλον, του λες θαυμάσια πράγματα, στο μυαλό του γυρίζει στα λεφτά εκεί γύρω. Αγαπητοί μου, ας τα αντιληφθούμε. Πνευματική ζωή και φιλαργυρία δεν συμβιβάζονται. Ο φιλάργυρος ακόμη δεν έχει, όπως έλεγαμε προηγουμένως, αληθές κριτήριων των αρετών. Δεν μπορεί να κρίνει τι είναι αρετή, από πού αρχίζει και πού τελειώνει μια αρετή. Το μέτρο του, το μέτρο με το οποίο μετράει, θα λέγαμε, το κριτήριο του, το μέτρο του, είναι χαλασμένο. Όπως είναι χαλασμένη η πηξίδα ενός πλοίου και το πλοίο αυτό τελικά δεν θα πάει εκεί που σκοπεύει. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: φιλόξενος και φιλάργυρος αλλήλους υπήντησαν, και ο δεύτερος των πρώτερων ονόμαζε αδιάκριτον. Ο φιλόξενος, λέγει, συνήντησε τον φιλάργυρον. Ο φιλόξενος δεν είναι φιλάργυρος. Ο φιλόξενος συνήντησε τον φιλάργυρο, και ο φιλάργυρος ονόμασε τον φιλόξενον αδιάκριτον, ότι ξοδεύει τα λεφτά του τσάμπα. Πράγματι, ο φιλάργυρος την φιλοξενία την αποκαλεί ανόητον. Έχω πικρή πείρα πάνω στο θέμα αυτό. Προσωπική πικρή πείρα στο θέμα αυτό της φιλοξενίας. Είχα πολλές ιστορίες να σας πω, γι' αυτό κοντοστάθηκα λίγο. Αλλά τι να πω, είναι θλιβερές ιστορίες γύρω από το θέμα τσιγκουνιά. Μου φαίνεται σας έχω ξαναπεί ένα σημείο, πάλι θα σας το πω, μου φαίνεται σας το έχω πει. Κάποτε με έναν τσιγκούνι είχα έναν διάλογο. Είχα κάποια σχέση με το τσιγκούνι αυτό και είχα λόγο που έπρεπε να του πω αυτό που του είπα. Του λέγω, γιατί δεν καταλάβαινε. Ήθελα να μην καταλαβαίνει. Γιατί ήθελε? Γιατί ήταν τσιγκούνις, όχι κουτός. Δεν μου λες, του λέω. Εάν ένας άνθρωπος έρθει το πρωί, ένας φίλος, έρθει το πρωί στο σπίτι σου και θα φύγει το βράδυ, το μεσημέρι θα τον ερωτήσεις αν πίνεσε ή θα στρώσεις τραπέζι? Και απαντάει, βεβαίως θα τον ερωτήσω αν πίνεσε. Ακούτε? Δηλαδή δεν είναι αυτονόητο ότι πίνασε, θα το ρωτήσει αν πίνασε. Αν πει ο άλλος από το πει δεν πίνασε, δεν θα φάει. Είναι φοβερό, δεν ξέρω. Εάν εξοργίζεστε μέσα σας βλέποντας τον τσιγκούνι άνθρωπο ή στον βαθμό που συμπεριφέρεται, είναι εξωφρενικό. Λοιπόν, ο φιλάργυρος την φιλοξενία τη λέει ανόητον. Την ελεημοσύνη την αποκαλεί σπατάλη. Την ακτιμοσύνη που διδάσκει το Ευαγγέλιο την ονομάζει αφροσύνη. Την πίστη εις την Θεία Πρόνοια οπωσδήποτε την αποκαλεί υπερβολική, υπερβολή με επικίνδυνον. Με άλλα λόγια, ο φιλάργυρος έχει χαλασμένο κριτήριο. Δεν μπορεί να κρίνει τι είναι αρετή. Ο Θεός να μας φυλάξει. Όντως ρίζα των κακών, πολλών κακών, είναι η φιλαργυρία. Λέγει πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, είδατε αρκετά τον χρησιμοποίησα, σας παραφέμπω εις την 16η ομιλία του. Και μάλιστα αν θέλετε χρησιμοποιήσετε όσες κυρίες μπορείτε το κείμενο, όχι την παράφραση, γιατί είναι σε
υπερβολικών πλατιασμών η παράσταση και δεν θα σας ευχαριστήσει. Αν λίγο καταλαβαίνετε, λιγάκι από αρχαία, λίγο, διαβάστε το κείμενο, είναι υπέροχο. 16η ομιλία, περί φιλαργυρίας. Ούτε κλείψει κύματα θάλασσαν, ουδέ φιλάργυρον οργή και λύπη. Τα κύματα δεν θα λείψουν ποτέ από τη θάλασσα, όποια στιγμή και αν δείτε τη θάλασσα, κύματα έχει, κύμα έχει, πάντοτε. Κατά παρόμοιο τρόπο και από τον φιλάργυρον, η λύπη και η οργή ποτέ δεν θα λείψουν. Γιατί? Διότι απλούστατα, όταν προσάλλονται τα συμφέροντα του φιλαργύρου ανθρώπου και λίγο ή πολύ πάντα προσβάλλονται τα συμφέροντα του φιλαργύρου, λίγο ή πολύ, είτε πραγματικός είτε φανταστικός, ο φιλάργυρος άνθρωπος πάντοτε θα αισθάνεται μέσα του ή λύπη για αυτά που έχασε ή οργή για αυτά που δεν κέρδισε. Δηλαδή, όχι μόνο αυτό, και άλλα πράγματα ακόμη μπορεί να αισθανθεί. Γιατί είπαμε, μυριοκέφαλος δαίμονη η φιλαργυρία, μίσος και κλοπάς και φθόνος και χωρισμούς και έχθρα και ζάλας και μνησικακίας και ασπλαχνίας και φόνους επίησεν αυτή, δηλαδή η φιλαργυρία. Όλα αυτά τα έχει κάνει και τα κάνει η φιλαργυρία. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης, για μια βελόνα πικτεύει. Πικτεύω θα πει πείγματο, δίνει γροθιά. Για μια βελόνα φιλάργυρος, για μια βελόνα, είναι ικανός να δώσει γροθιά. Να νικάσει μια βελόνα. Αλλά ο Ιώβ ήταν πλούσιος. Ο Ιώβ ήταν πολύ πλούσιος. Ήταν φιλάργυρος. Γι' αυτό και όταν έχασε τα χρήματά του, τα πάντα έχασε, ούτε οργίστηκε, ούτε ελπίθηκε. Γι' αυτό λέγει πάλι ο Άγιος Ιωάννης, ουκείναν το Ιώ φιλαργυρίας ίχνος, διό και στερηθείς αθόρυβος έμενε. Δεν υπήρχε ίχνος φιλαργυρίας. Στερήθηκε τα αγαθά του, έμεινε αθόρυβος. Δεν θορυβήθηκε, δεν οργίστηκε, δεν ελπίθηκε. Αγαπητοί μου, ας μείνουμε ως εδώ. Όπως βλέπετε, το θέμα της φιλαργυρίας έχει ενδιαφέρον. Θα συνεχίσουμε την ερχομένη φορά. Μόνο πρέπει να επισημαίνουμε το πάθος αυτό. Να το επισημαίνουμε ανελέητα. Μην το αμνηστεύουμε. Μην προσπαθούμε να το δικαιολογούμε μες στην ψυχή μας. Εάν το δικαιολογούμε, δεν θα θεραπευθούμε. Αλλά πρέπει να το επισημάνουμε ανελέητα. Και να το χτυπήσουμε χωρίς εσπλαχνία, για να μπορέσουμε να απαλλαγούμε, να μπορέσουμε να ελευθερωθούμε. Γιατί πρόκειται περί φοβερής δουλείας και σκλαβιάς του ανθρώπου όταν είναι φιλάργυρος. Το περί φιλαργυρίας θέμα, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει πολύ σημασία να προσέξουμε το αμάρτημα αυτό, τη ρίζα πάσης κακίας, και με πολύ αντικειμενικότητα να το επισημάνουμε για να το θεραπεύσουμε εάν υπάρχει. Κάποτε ξέρει να κρύβεται τόσο καλά ώστε να εξαπατά εκείνον ο οποίος έχει αυτήν την νόσο. Γι' αυτό ακριβώς θα αναφερθούμε και σε σημεία ιδιαίτερα, ώστε να αποκαλύψουν ενδεχομένη απάτη που προκαλεί το πάθος εις τον φέροντα αυτό. Η φιλαργυρία έχει δύο μορφές. Ως προς την χρήση των αποκτωμένων υλικών αγαθών, η μία είναι η σπατάλη και η άλλη είναι η φιδωλία, η τσιγκουνιά. Και οι δύο μορφές, να μην απατώμεθα, έχουν κοινή τη ρίζα. Ίσως ο σπάταλος να είναι συμπαθέστερος κοινωνικά έναντι του τσιγκούνι, του φιδωλού, εκείνος ο οποίος έχει την φιδωλία, την τσιγκουνιά. Αλλά όπως και αν έχει το πράγμα, και τα δύο, θα επαναλάβω,
δεν πρέπει να μας εξαπατά ότι έχουν κοινή την καταγωγή. Το πάθος της φιλαργυρίας έχει θύματα τόσο από κάθε ηλικία όσο και από τα δύο φύλλα. Και άνδρες δύναται να συναντήσει κανείς φιλαργύρους, αλλά και γυναίκες. Και εις νεαράν ηλικίαν να συναντήσει κανείς φιλάργυρον, και εις γεροντικήν, εις μέση και εις γεροντικήν. Όταν λέγω νεαρά, ακόμη αν θέλετε και εις νηπιακήν ηλικία. Και εις τον ήπιο ακόμη κανείς μπορεί να συναντήσει και τις δύο μορφές. Μάλιστα, θα έλεγα κάποτε εις τον ήπιο συναντούμε φοβερές καταστάσεις. Όταν ο Κύριος είπε να στραφούμε και να γίνουμε σαν τα παιδιά, το παιδί έχει φοβερόν εγωισμόν, τον ήπιο. Φοβερόν εγωισμόν. Έχει εγωπάθειαν, άνευ προηγουμένου. Θα έλεγα πρωτόγονον εγωπάθεια. Πολλάκι στο παιδί κλαίει τα καλά καθούμενα επειδή δεν το προσέχουν. Και είναι μια παθητική άμυνα για να προκαλέσει την προσοχή. Και θέλει να προκαλέσει την προσοχή γιατί έχει εγωισμό. Έχει εγωπάθεια. Όταν ο Κύριος είπε να στραφούμε να γίνουμε στα παιδιά, δεν εννοούσε αυτό το πράγμα. Δεν εννοούσε να στραφούμε να αποκτήσουμε τα μειονεκτήματα και τα πάθη του παιδιού, τα οποία επαναλαμβάνω εμφανίζονται εις πρωτόγονων μορφή. Αλλά εννοούσε την απλότητα και την απλαστία που πολλάκι παρουσιάζει το παιδί. Εκείνη την πίστη που παρουσιάζει, άμα του πούμε κάτι το πιστεύει. Και όταν τακωθεί, γρήγορα τρέχει να συμφιλειωθεί. Παίζει με τα άλλα παιδιά, τακώνεται, αλλά γρήγορα όμως επανέρχεται. Αυτό εννοούσε ο Κύριος. Αλλά όπως σας είπα, συναντάτε σε όλες τις ηλικίες το πάθος της φιλαργυρίας. Ως επιτοπλίστων όμως, εις την νεαράν ηλικία εμφανίζεται με την μορφή της πατάλης. Και εις την γεροντική ηλικία με την μορφή της τσιγκουνιάς. Τούτο δεν είναι άνευ σημασίας, διότι άνευ ερμηνείας αν θέλετε, διότι επειδή μπροστά στο χρήμα, μπροστά στα υλικά αγαθά, ο άνθρωπος έχει πονέο ότι υπάρχω στη ζωή για να γλεντήσω, να φάγω για να πιω. Όσο πιο πολλά χρήματα έχω, τόσο το καλύτερο. Έτσι αφήνει τον εαυτό του στην φιλοχρηματία δια να απολαύσει τις ειδονές. Δηλαδή μεταφράζει το χρήμα σε ειδονές του κόσμου τούτου. Όταν όμως γεράσει, δεν θέλει να μεταφράσει πλέον διά του χρήματος τα ειδονές, αλλά θέλει να απολαύσει την ειδονή του ιδίου του χρήματος. Να το βλέπει. Είδατε, καρκέται ο άνθρωπος να βλέπει τα χρήματα. Να βάλει ακόμη και μία δραχμή εις των σωρών των νομισμάτων που μπορεί να έχει. Αυτό τον ικανοποιεί. Του δημιουργείται μία ιδιαίτερα ευχαρίστηση, την οποία νιώθουν μόνο οι φιλάργυροι. Και να μας απαλλάξει ο Θεός από αυτήν την ευχαρίστηση. Αλλά νομίζει ο φιλάργυρος ότι αν μαζέψει χρήματα, ότι θα παραταθεί η ζωή του και θα εξασφαλιστεί. Έτσι, είτε με τη σπατάλη ο νέος να χαρεί τη ζωή του, είτε με την τσιγκουνιά ο γέρος να παρατείνει και να εξασφαλίσει τη ζωή του, βρισκόμεθα εις τον αυτόν παρανομαστή. Κι όμως σε αυτή την περίπτωση δεν θα είχαμε να σημειώσουμε παρά ότι υπάρχει απάτη, διότι ούτε οι ειδονές του κόσμου τούτου δίδουν την χαρά, ούτε τα χρήματα εξασφαλίζουν παράταση της ζωής. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε ότι ούτε το περισσεύει ποινή η ζωή αυτού. Στο να έχει περίσσια πράγματα δεν είναι ποινή η ζωή του. Ούτε η ευτυχία του, ούτε το μήκος της ζωής του. Εκ των υπαρχόντων αυτού. Καρδία και πλούτος
να συγκλίνουν και να συνοδηπορούν, διότι απλούστατα η καρδία αγαπά τον πλούτον και τον ακολουθεί. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος ότι αν κρύπτεις τον θησαυρό σου, εκεί κρύπτεις και την καρδία σου. Εάν θάπτεις τον θησαυρό σου, εκεί θάπτεις στο ίδιο μέρος και την καρδία σου. Συμβαίνει συγκατορίσοντι τον πλούτον συγκατορίσει και την καρδία σου. Σου συμβαίνει, λέει, αυτό που σας είπα, εκεί που θα ανοίξεις όριγμα, λάκκο, για να βάλεις τα λεφτά, εκεί πας και βάζεις μαζί και την καρδιά. Διότι είναι εκείνο που λέει ο Κύριος, όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας. Όπου γάρ εστίν ο θησαυρός ημών, εκεί έστε και η καρδία ημών. Αλλά όταν λέμε καρδία, όταν λέει ο Κύριος καρδία, εννοεί το νου, το συνέστημα και την βούληση των όλων έσω άνθρωπων. Και συνεπώς, όταν λέγει όπου είναι ο θησαυρός, εκεί και η καρδία, δεν εννοεί παρά ότι εκεί που είναι ο θησαυρός σου ή όποιος είναι ο θησαυρός σου, εκεί είναι η νόησή σου, το συνέστημά σου και η βούλησή σου, ή τέτοιο είναι το συναισθημά σου, η νοητή σου και η βολησή σου. Αλλά εάν όμως βεβαίως τα χρήματα είναι υλικά πράγματα και συνεπώς και τα ενδιαφέροντά σου είναι υλιστικά, για φανταστείτε, για σκεφτείτε τι φτώχεια υπάρχει σε αυτήν την περίπτωση, όταν τα ενδιαφέροντα του ανθρώπου, γιατί τα ενδιαφέροντα του ανθρώπου πηγάζουν από τις από τη νόησή του, από τις ιδέες του, από τα συναισθήματά του, από τα ενεργήματά του, όλα αυτά τα ενδιαφέροντά του να στρέφονται σε υλικά πράγματα και συνεπώς να είναι τα ίδια υλιστικά. Τόση ρηχότητα και τόση πτωχία, είναι δυστύχημα για έναν άνθρωπο να εμφανίζεται με τέτοια φτώχεια. Αυτός ο οποίος έγινε κατοικόνα Θεού και δεν το εξετίμησε και κατέβηκε τόσο χαμηλά και παρασυνευλήθη, όπως λέει και ο ψαλμικός στίχος, της κτίνεση της ανοήτης. Αλλά είπα της κτίνεση της ανοήτης, όχι, λάθος. Το κτίνος δεν συλλέγει, παρά εάν ο Θεός το έβαλε ένστικτο να συλλέγει, συλλέγει μόνο εκείνο που αισθάνεται ότι έχει ανάγκη. Αυτό συλλέγει. Επιτέλους, αν υπάρχουν ζώα τα οποία αποθηκεύουν κάτι, όχι όλα τα ζώα, μερικά, μπορεί κάτι να αποθηκεύουν, είναι κάτι το οποίο δύναται να τρώγεται. Ο χρυσός δεν τρώγεται. Μη μου πει κάποιος ότι ο χρυσός μεταφράζεται. Δηλαδή, με άλλα λόγια, έχω τον χρυσόν, δίδω χρυσόν και παίρνω τρόφιμα. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν υπάρχει εκεί, θέλω να το προσέξω με το σημείο αυτό. Σας είπα προηγουμένως, ο φιλάργυρος είδεται, βγαζιέται, να βλέπει χρυσό. Όχι να αισθάνεται ότι έχοντας τον χρυσό, δι' αυτού θα αγοράσει πετρέλαιο για τη σόμπα, ψωμί από το φούρνο και μακαρόνια από το μπακάλι. Όχι αυτό. Του αρέσει να βλέπει τον χρυσό. Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει σε κανένα λόγο. Να μαζεύει πράγματα τα οποία δεν τρώγονται ή δεν συντελούν ή στο να χτίσει τη φωλιά του. Γι' αυτό ο άνθρωπος είναι πιο κάτω και από το κτίνος. Πιο κάτω. Ας προσέξουμε όμως, για να μην χαρακτηριστούμε τόσο φτωχοί και τυποτένιοι άνθρωποι, εμείς που αποτελούμε την εικόνα του Θεού. Όπως αντιλαμβάνεστε όμως, όταν μία τέτοια καρδιά είναι δοσμένη στα υλικά πράγματα, δεν είναι δυνατόν να είναι κατάλληλος για την όλη πνευματική ζωή. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος πάλι, τον οποίον απόψε ιδιαίτερα θα επιστρατεύσουμε, κάθε φορά κάποιον πατέρα θα επιστρατεύσουμε, ο οποίος έχει κάτι να μας πει, από δύο του ομιλίες
προς πλουτούντας και ιστορικών καφτελόμπουτας αποθήκας και μίζωνας οικοδομήσω, είναι από τη σειρά των πατερικών βιβλίων της Θεσσαλονίκης δεν σημείωσα τον τόμο, κάπου πέμπτος έκτος πρέπει να είναι, κάπου εκεί, από τη σειρά της Θεσσαλονίκης των πατερικών βιβλίων. Με συγχωρείτε, είδα ότι δεν το σημείωσα. Σας λέγω για να ανατρέχετε και εσείς να διαβάζετε. Και πρωτοτύπος, είναι δύο περίφημες ομιλίες, περίφημες, πρωτότυπες. Και θα μπορούσε κανείς να πάρει πολλά πράγματα από εκεί. Εγώ κάτι έχω πάρει, την αγάπη σας, για να σας προσφέρω. Λέγει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος, είδα πολλούς νηστεύοντας, προσευχομένους, στενάζοντας, πάσαν την αβάπανον ευλάβιαν ενδεικνυμένους, ο πολλών δε ένα, μη προηγεμένους της θλιβωμένης. Είδα, λέγει, πολλούς να νηστεύουν, να προσεύχονται, να στενάζουν και γενικά να μετέρχονται την αδάπανον ευλάβεια. Αλλά όταν πρόκειται να δώσουν έναν οβολόν, δεν είναι δεκάρα, ο οβολός είναι το δέκατον της δεκάρας, ένα λεπτό. Τότε τα νομίσματα είχαν αξία και εις τα λεπτά. Έναν οβολόν, λέγει, να δώσουν, δεν το δίνουν. Τι όφελος τούτης της λυπής αρετής, τι όφελος θα είχαν, λέγει, αυτοί ως προς την υπόλοιπη αρετή. Ούγαρ παραδέχεται αυτούς η βασιλεία των ουρανών, διότι ευκοπότερον φυσίν κάμιλον διατριμαλιάς ραφίδος διελθύν η πλούσιον εις την βασιλεία των ουρανών. Εφόσον οι άνθρωποι αυτοί χάρουν τη βασιλεία του Θεού, τι το κέρδος να προσεύχονται και να στενάζουν και να νηστεύουν. Προσέξτε, εδώ λέγει κάτι πολύ πολύτιμο. Ομιλεί δια αδάπανον ευλάβεια. Θα ήθελα να μείνω με την ευκαιρία στο σημείο αυτό. Είναι, με άλλα λόγια, η ανέξοδος ευλάβεια. Είναι η ευλάβεια που δεν κοστίζει, που δεν σου κοστίζει στην τσέπη τίποτα. Τίποτα. Εάν θα πάρετε δίπλα στην αδάπανον ευλάβεια και μίαν άλλη, την άκοπον ευλάβεια, είναι η ευλάβεια εκείνη η οποία δεν έχει την άσκηση. Συνθέτεται θαυμάσια την εικόνα του συγχρόνου ευλαβούς χριστιανού, η οποία δεν είναι άλλη παρά αδάπανος και άκοπος. Η άσκηση είναι αδιανόητος στο σύγχρονο χριστιανό. Προσέξτε, θα το έλεγα γενικά, είναι τέτοια η κατάπτωση, ώστε δεν είναι μόνο στους χριστιανούς του κόσμου, είναι και στους κληρικούς και στους μοναχούς. Είναι τόση και τέτοια η πτώση, ώστε να παρατηρείται ένα, σαν ένα καθολικό φαινόμενο. Κάποτε ερωτήθηκε ένας ασκητής, δεν θυμούμαι το όνομά του, που την εποχή εκείνη, ευρισκόμεθα στον 5ο-6ο αιώνα, ήταν η άσκηση τρομακτική, αν διαβάζουμε κείμενα πατερικά ασκητικά της εποχής εκείνης, τρομάζουμε. Τρομάζουμε πραγματικά. Λέει κανείς, Θεέ μου, αν πρέπει έτσι να κινηθώ, δεν θα σωθώ. Λοιπόν, ερωτήθηκε αυτός ο ασκητής, που νήσευαν τότε τόσο πολύ, προσήρχοντο πολύ κλπ. Τι θα ήταν οι ασκητές, οι μοναχοί, μετά από την εποχή εκείνη, τη γενεά εκείνη. Και απαντάει, μετά από μας κάποιες γενναίες, οι μοναχοί θα κάνουν την μισή άσκηση με εμάς. Ύστερα από κάποιες άλλες γενναίες, δεν θα κάνουν καθόλου άσκηση οι μοναχοί, παρά μόνο θα μένουν να πιστεύουν εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Τίποτε άλλο. Αλλά θα είναι σπουδαιότεροι από εμάς, λέγει ο ασκητής αυτό. Διότι θα είναι τόσο φοβερές οι μέρες που θα έρθουν, ώστε και μόνο που θα μένει να πιστεύει στον Χριστό,
θα είναι μεγαλύτερα αξίας από όλη εκείνη τη νηστεία που έκαναν οι αρχαίοι ασκητές. Δηλαδή προβλέπει εδώ τέτοια αχριότητα στον κόσμο. Οπότε βλέπετε να κατέρχεται το δυναμικό των χριστιανών διαρκώς. Σήμερα λοιπόν αυτήν την εικόνα συνθέτουν οι χριστιανοί μας. Χριστιανισμόν και ευλάβιαν έχουν αγάπανον και άκοπον. Θα δώσουν πάντα από το περίσσευμα κάτι και εφόσον αυτό δεν θα τους κοστίσει. Και επιπλέον η άσκηση θα είναι τόση ώστε να αποτελέσει απλώς πάνω κάτω μία αλλαγή στον τρόπο της ζωής τους. Όχι σπουδαία πράγματα. Πάντως επανέρχομαι όταν στον Άγιον Πατέρα που λέγει ότι τι θα ωφελούσε αν τελικά ο άνθρωπος θα ίσκει μεν την λυπήν αρετήν, αλλά δεν θα εξοβέλιζε, δεν θα είχε εξοβελήσει, εξωστρακίσει την κακία, το πάθος της φιλαργυρίας. Διότι αν τελικά θα χάσει την βασιλεία του Θεού, τότε τι το όφελος. Αλλά θα λέγαμε ακόμη ότι τι ωφέλησε και τον Ανίαν και τη Σάπφυρα. Του διαβάζουμε στα πράξεις των Αποστόλων, οι οποίοι βαπτίστησαν και απετέλεσαν και αυτοί απετελέστησαν μέλη της πρώτης Χριστιανικής Εκκλησίας, αλλά έμειναν στη φυλαργυρία και απέθαναν. Οι δυστυχισμένοι απέθαναν με αυτόν τον θάνατο του ψεύδους που είπαν εις τον Απόστολον Πέτρον και έχασαν τη Βασιλεία του Θεού. Πάντως εις τον φυλάργυρον υπάρχει πάντοτε μία πρόχειρος δικαιολογία. Είναι ότι φροντίζει για τα παιδιά του. Σου λέει ότι μαζεύει ακριβώς για να κάνει, να αφήσει διαθήκη καλή στα παιδιά του. Αν έχει κορίτσια, να αφήσει πρίκα σε αυτά. Αν έχει αγόρια, να τους δώσει κάποια περιουσία να ξεκινήσουν στο επάγγελμά τους. Αλλά δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία απάτηση αυτό. Χωρίς να πω τίποτα, ας αφήσω τον Μέγαν Βασίλειαν επί του σημείου τούτου να ομιλήσει. Μεταφράζω και σας διαβάζω. Αλλοπλούτος είναι αναγκαίος δια τα παιδιά, θα πούν πολλοί, αλλά αυτή είναι μία εύλογος δικαιολογία πλεονεξίας. Επικαλείστε μεν τα παιδιά, δίδετε όμως πληροφορίαν των διαθέσεων της καρδίας σας. Όταν ζητούσες από τον Κύριον την καλλιτεχνία, καλλιτεχνία είναι μία λέξη που συναντάται εις μία ευχήν και στα ειρηνικά της ακολουθίας του γάμου. Λέγει εκεί ο ιερεύς προσευχόμενος, ευχόμενος στον Θεό, δώσε Κύριε εις αυτούς καλλιτεχνία. Η καλλιτεχνία είναι τα παιδιά τα καλοφτιαγμένα. Δηλαδή, να είναι εκείνο που λέει, τ' άκουσα μια φορά στον δρόμο και μου έκανε εντύπωση, μ' άρεσε. Λέει, να έχει όλα τα σημάδια του το παιδί. Το λέει ο λαός. Δεν τον ακούσει. Τέλει το άκουσα αυτό στον δρόμο. Δεν ήξερα αυτή την έκφραση. Να είναι γερό παιδί. Το αρχαιδικό, να είναι αρχαιδικό, να μην είναι αρχαιδικό θηλυκό, παραδείγματι. Να μην έχει, να μην του λείπει μύτη. Είναι φοβερό πράγμα να γεννηθεί το παιδί και να μην είναι γερό, να είναι φοβερό. Τρομερό πράγμα για τους γονείς, είναι πρόβλημα. Και κάθονται πολλές φορές οι γονείς και λένε, είναι αγόρι, είναι κορίτσι. Αντί να πούν να γεννηθεί σωστός άνθρωπος. Σωστός άνθρωπος να γεννηθεί. Λοιπόν, αυτή είναι η καλλιτεχνία. Να κάνουμε παιδιά σωστά, εύρωστα, καλοφτιαγμένα. Όταν λοιπόν λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ζητούσες από τον Κύριον καλλιτεχνίαν, όταν αξίωνες να γίνεις πατέρας παιδιών, άλλο και από το σημείο, δώσε λέγει η ευχή καρπών κοινίας, λέμε στον γάμο, διότι δεν υπάρχει ζεύγος, μου φαίνεται, που να πει, μου φαίνεται κανένα ζεύγος. Όσο και αν σήμερα καταστρατηγούμε την γέννη των παιδιών,
που να ήθελε το ζεύγος αυτό μην φεβάμενα, να πει ότι εμείς δεν θέλαμε να κάνουμε καθόλου παιδιά. Αντιθέτως μάλιστα το θεωρούν δυστύχημα αυτό. Ο πατέρας θέλει να γίνει, ο άνδρας θέλει να γίνει πατέρα και η γυναίκα θέλει να γίνει μητέρα. Όταν λοιπόν ζητούσε καλλιτεχνία και να γίνεις πατέρας, επρόσθεσες άραγε το «δώσε μου παιδιά για να παραβιάσω τα σεντολά σου». Δηλαδή, δώσ' μου παιδιά για να φροντίζω να τα κάνω πλούσια, ώστε να σταθώ φιλάργυρος απέναντί σου και να παραβώ την εντολή σου. Δώσε μου παιδιά για να μην φτάσω εις την βασιλεία των ουρανών. Ποιος ακόμη θα σου εγγυηθεί δια την διάθεση του παιδιού ότι θα χρησιμοποιεί όπως πρέπει τα δοθέντα? Διότι ως ο πλούτος εις πολλούς έγινε μέσον της ακολασίας. Δώσε στα παιδιά χρήματα να δεις αν θα κάνεις καλά παιδιά. Δώσε χρήματα και θα το είδεις. Δυστύχημα είναι όταν το παιδί αισθάνεται ότι ο πατέρας έχει χρήματα και ότι μπορεί να ξοδεύει. Επιτέλους δεν θα πάρει νεροβογιές και λαδοβογιές για να ζωγραφίζει επάνω σε χαρτιά και σε μουσαμάδες και να ασκεί επέστης καλλιτεχνικές της ψυχής του. Όταν αισθάνεται πως ο πατέρας του έχει λεφτά, αλλού θα τα ξοδέψει. Πού? Στην αμαρτία, στην ακολασία, στην ποικίλινα σωτία. Τα μεν παιδιά που δεν εκκληρονόμησαν από τους γονείς, πολλές φορές έκαμαν δια τον εαυτόν των σπίτια. Η δε ψυχή που έχει εγκαταληφθεί από σε, από ποιον θα ελεηθεί? Αυτά λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Και ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ότι αν φροντίσεις να αναπτύξεις χριστιανική προσωπικότητα στα παιδιά σου, θα κάνεις αληθινούς χριστιανούς, τότε και περιουσία να μην τους αφήσεις, αυτά θα αποκτήσουν. Επειδή ακριβώς στάθηκαν παιδιά με φρόνηση, με σύνεση, και θα αποκτήσουν περιουσία. Αν αντιθέτως, γι' αυτό δεν σου μείνε καιρός, γιατί τον καιρό σου τον ξόδεψε. Από μέρα νύχτα να δουλεύει. Και από μέρα νύχτα να ασχολείσαι με πράγματα που θα σου προσπορήσουν χρήματα για να τους αφήσεις χωράφια και χρήματα, τότε και αυτά που θα τους αφήσεις θα τα φάνε. Και είναι μία αλήθεια αυτή την οποία συναντούμε διαρκώς, αγαπητοί μου, διαρκώς μέσα στην ζωή. Εγώ θα σας έλεγα ότι ο καλύτερος πλούτος, η καλύτερη διαθήκη που έχετε να αφήσετε στα παιδιά σας είναι πρώτα ευσέβεια και δεύτερον, αν μπορείτε, μόρφωση. Αν μπορείτε. Και αν το παιδί είναι επιδεκτικών μορφώσεως σχολικής, να πάει να μορφωθεί. Όχι για να βγάλει λεφτά, αλλά για να είναι άνθρωπος που να μάθει να σκέφτεται, να μάθει να βλέπει αλλιώς. Όχι όπως οι άνθρωποι που δεν έχουν μόρφωση και δεν μπορούν να αντιληφθούν πολλά πράγματα γύρω τους. Αυτά τα δύο είναι αγαθά πολύ υψηλά. Και τον πλούτο του ένας άνθρωπος μπορεί να διαφημίζεται και να του βγάζουν το καπέλο. Γίνεται αντικείμενο όμως θρόνου και πολλάκι φοβερού κοτσομπολιού. Ενώ εξεβείς και ομορφωμένος, πάντοτε θαυμάζεται στην εποχή του και στο περιβάλλον του. Είναι δύο πράγματα κτήματα αναφέρετα. Αν στο παιδί σου δώσεις χρήματα και κτήματα, ένας πόλεμος, μία φυγή, μία εξορία, μία καταστασία μπορεί να χάσει όλα. Και τότε να επαληθεύσει το πλούσιο επτάχευσαν και επίνασαν. Ό,τι και να γίνει όμως, αν το παιδί σου είναι ευσεβές και μορφωμένον, είναι μια περιουσία πνευματική, την οποία όπου και να πάει την κουβαλάει μαζί του. Την έχει μαζί του. Είναι αναφέρετος περιουσία. Τι θα διαλέγατε λοιπόν εσείς να δώσετε τώρα στα παιδιά σας? Χρήματα και χρήματα ή μόρφωση και ευσέβεια? Λόγω Θεού. Διαλέγετε. Εδώ ακριβώς είναι και η σοφία
που καλούνται οι γονείς δι' αυτής να διαλέξουν. Βέβαια και δια τους πτωχούς υπάρχει το ενδιαφέρον του φιλαργύρου και δια τους πτωχούς, αλλά μετά θάνατον όμως. Ο φιλάργυρος πολλές φορές αφού ζήσει τη ζωή του, τη χαρή τη ζωή του, μετά θάνατον γίνεται ευεργέτης και διαθέτης αν όχι όλης της περιουσίας του, αλλά έστω και κάποιου μέρους, κάποτε και σημαντικού, από την περιουσία του. Η περίπτωση μοιάζει σαν και εκείνους που θέλουν να φανούν φιλάνθρωποι, αλλά δεν δίδουν πουδενή λόγω τα χρήματά τους, εάν δεν εξαργυρωθούν με διασκέδαση στον κόσμο αυτόν. Γιατί εμφανίζεται αυτό το τερατώδες φαινόμενο, τερατώδες. Φιλανθρωπικός χορός λέει. Μα τώρα έρχεται η Ιθοτριάδα η Σαρακοστή και θα δούνε πολλές τέτοιες πινακίδες μέσα στις βιτρίες των καταστημάτων να διαφημίζουν αυτούς τους φιλανθρωπικούς χορούς. Ακούτε αυτό το οξύμορον. Αυτό το οξύμορον. Φιλανθρωπικός χορός λέει. Λέγει μέχρι πρωίας όργανα του τα Κίνα, ξέρω εγώ και τα λοιπά, για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Δηλαδή θα πάω να αφήσω τα χρήματά μου, το αργύριό μου, αλλά δεν το αφήνω παρά μόνο εφόσον το ανταλλάξω με διασκέδαση. Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα? Τι μορφής φιλανθρωπία είναι αυτή? Και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο άνθρωπος αυτός πηγαίνοντας στον χώρο που θα έβλεπε οπωσδήποτε εκεί και την ψυχή του? Άλλο θέμα τώρα ότι βάζουν και αυτούς τους χορούς αυτής της εποχής, επειδή δεν τους επαρκούν οι 2-3 εβδομάδες και τις βαρτουσάζουν και μέσα εκεί στα 40. Άλλη παράγραφος αυτό. Θα έπρεπε να λέγουμε και φιλάνθρωπο, επειδή επήγα στο συγκεκριμένο εκείνων χωρών που είχε δίθεν φιλανθρωπικούς σκοπούς. Μόνο η εποχή μας χαλκεύει τέτοια αποκοιμήματα εκτροματικά, τα οποία μια υγιής νόησης, μια υγιής ψυχή θα απεστρέφεται και θα αισθάνεται ότι είναι, όπως σας είπα, τερατώδη και εκτροματικά. Έτσι λοιπόν ο φιλάργυρος πολλές φορές θέλει να φανεί ότι είναι φιλάνθρωπος μετά θάνατο. Και βλέπουμε να αφήνουν κάποιες διαθήκες στο τάδε ίδρυμα ή στο τάδε φιλανθρωπικό κατάστημα. Αλλά σας είπα, αφού έχουν ζήσει τη ζωή, θα λέγαμε εδώ ότι δεν είναι φιλανθρωπία αυτό. Διότι όταν πεθάνεις άνθρωπε, ο πλούτος δεν σου ανήκει. Δεν σου ανήκει. Πώς λοιπόν μπορείς να πεις ότι θα είμαι φιλάνθρωπος με τα θάνατο? Η περίπτωση μοιάζει, ένα παρεμφερές παράδειγμα λέγει ο Μέγας Βασίλειος, η περίπτωση μοιάζει με εκείνον που μπαίνει σε ένα λεωφορείο και ενώ ετοιμάζεται να κατεβεί, διαθέτει, παρακορεί τη θέση του σε ένα πρόσωπο της προτιμήσεώς του. Μα νομίζω ότι δεν έχει δικαίωμα να παραχωρήσει τη θέση του τη στιγμή που σηκώνεται για να κατεβεί. Έχει δικαίωμα τότε? Δεν σου ανήκει πλέον η θέση. Δικαιωματικά την πάρει ένας δίπλας. Και όχι εκείνο το πρόσωπο που θα ήθελες εσύ. Ώστε δεν είναι φιλάνθρωπος. Το βλέπουμε καθαρά. Δεν είναι φιλάνθρωπος. Ο φιλάργυρος, ο οποίος με τα θάνατον προσφέρει την περιουσία του. Ένα υπέροχο επιχείρημα λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Λέγει, το παίρνει από τις αρχαίες θυσίες. Μου έκανε πολύ εντύπωση, σας βεβαιώνω, από ό,τι διάβασα. Ωραία και θαυμαστά πράγματα λέγει. Αυτό μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Νεκρόν εις θυσιαστήριον ουκανάγεται. Ζώσαν προσέμεν για την θυσία. Είδες λέγει πουθενά να προσφέρουν εις το θυσιαστήριον, όπως την παλιά εποχή, την παλιά διαθήκη, ψώφιο ζώο. Πάντα ζωντανό ζώο, όπως έφεραν.
και ποτέ ψόφιο, νεκρόν. Έτσι και εδώ λέει, δεν μπορείς να προσφέρεις θυσία νεκρόν, θα προσφέρεις θυσία ζώσαν. Και θυσία ζώσαν είναι να προσφερθείς τώρα που ζεις. Εξάλλου ο Απόστολος Παύλος δεν λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή του, έκλεισε πάλι ο λεμός, δεν λέγει πάλι, δεν λέγει εκεί ότι σας παρακαλώ αδελφοί, λέγει, να προσφέρετε τα σώματά σας, τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν ευάρεστον το Θεό. Αυτή η θυσία η ζώσα είναι το κύριο εκείνο σημείο το οποίο πρέπει να μας κάνει να αισθανόμεθα ότι δεν μπορούμε να είναι τα φιλάνθρωποι με τα φάρσα. Η φιλανθρωπία, η φιλανγυρία, για να ικανοποιηθεί, πολλές φορές συνδέεται με την αδικία. Φιλάργυρος και άδικος είναι δύο έννοιες που πάντοτε, φιλαργυρία, αδικία, δύο έννοιες που πάντοτε συναδιπορούν. Είτε κατάμεσον τρόπον, είτε κατέμεσον τρόπον. Τούτο συμβαίνει είτε εις την πλέον ιδιωτική μορφή, είτε εις μίαν ευρυτέραν και οργανωμένη μορφή. Εδώ, όπως οργανώσαμε τη ζωή μας, ιδίως στους τελευταίους χρόνους, όπως οργανώθηκε ο πολιτισμός και η ζωή, υπάρχει το εξής. Είναι η αγορά των εργατικών χειρών, βέβαια και από την παλαιά εποχή το αυτό, πλην όμως στην εποχή μας επήρε, θα λέγαμε, επιστημονική χρειά. Είναι η αγορά των εργατικών χειρών, που αυτή η αγορά ακολουθεί έναν οικονομικό άδικο νόμο της προσφοράς και της ζητήσεως. Όπως επί παραδείγματι ένα προϊόν, όταν είναι άφθονο, πολλές πατάτες επί παραδείγματι, φύτεψαν φέτος πολλές πατάτες, η τιμή πέφτει. Φύτεψαν λίγες πατάτες, η τιμή ανεβαίνει. Εάν υπάρχει ζήτηση, η τιμή ανεβαίνει. Εάν δεν υπάρχει ζήτηση, η τιμή πέφτει. Και ως προορισμένα προϊόντα, το καταλαβαίνω, είναι επόμενο. Αλλά εάν ο ίδιος νόμος, που υπάρχει ο οικονομικός αυτός νόμος, που υπάρχει εις τα προϊόντα, μεταφέρεται εις τα εργατικά χέρια, αυτό είναι κυριολεκτικά φοβερό και άδικο. Εάν επί παραδείγματι υπάρχει ζήτηση εργατικών χειρών, ανεβαίνει το ημερομίσθιο. Εάν δεν υπάρχει, κατεβαίνει σε ένα τέτοιο επίπεδο το οποίο ονομάστηκε στην οικονομική επιστήμη όριον λιμοκτονίας. Starvation limit λέγεται. Starvation limit, δηλαδή όριον λιμοκτονίας. Θα σου δώσω τόσο που μόνο να μην πεθάνεις. Αυτό είναι όμως ανήθικο. Είναι ανήθικο και όμως γίνεται. Με βάση αυτών των νόμων της προσφοράς και ζητήσεων εργατικών χειρών, πάρα πολλοί άνθρωποι πλουτίζουν και πετυχαίνουν να συλλέγουν πολύ αργύριο εις τα φυλάκια των, γιατί ακριβώς είναι οι καιροσκόποι που κοιτάζουν πότε υπάρχει ζήτηση και πότε δεν υπάρχει. Αλλά και από την άλλη μεριά, όταν άνθρωποι οι οποίοι απασχολούν εργατικά χέρια υπόσχονται αμοιβή, αλλά δεν την αποδίδουν. Δεν πληρώνουν τους εργάτες τους. Είτε λοιπόν υπάρχει η απειλή, αν δεν δούλεψε, αλλιώτικα σε απολείο,
Τέλος τι να κάνει. Μένει. Και ο άλλος πλουτίζει. Και ο άλλος δημοκτονεί. Είτε υπάρχει άλλη περίπτωση. Να λέγει μεν ότι θα πληρώσει την εργάτη, τελικά όμως να καταγράφει τον μισθό του εργαζομένου, ή όποια άλλη μορφή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η στα σχέση δύο ανθρώπων που ένας προσφέρει την εργασία του στον άλλον. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που πλουτίζουν με τον τρόπο αυτόν. Για αυτούς ο λόγος του Θεού είναι έτοιμος σαν καταπέλτης να πέσει. Αγενήν οι πλούσιοι, λέγει διαστόματος αδελφα Θεού Ιακώβου ο λόγος του Θεού. Ελάτε τώρα στις οι πλούσιοι, κλάψατε ολολίζοντες επί τις ταλαιπωρίες ημών και σε περχομένες. Ελάτε, λέει, να κλάψετε και να φωνάξετε για τις ταλαιπωρίες που θα περάσετε και έρχονται για σας. Ιδού, και μάλιστα προβάλλεται ένα συγκεκριμένο σημείο που εδώ κατακρίνει τους πλουσίους. Διότι δεν είναι απλώς ότι είναι πλούσιοι, και ο Αβραάμ ήταν πλούσιος, αλλά επειδή είναι πλούσιοι εκ φιλαργυρίας, προσέξτε, είναι πλούσιοι εξ αδικίας, και όχι γιατί είναι πλούσιοι και ανέτα. Λέει λοιπόν, ιδού να ο μισθός των εργατών των αμισάντων τα σχόρα σημών, ο απεστερημένος αφημών κράζει και ευωέ των θερισάντων εις τα ότα Κυρίου Σαβαώθ εις ελληνίθαση. Καταδικάσατε, εφωνεύσατε των δίκαιων. Να λέγει ο μισθός των εργατών που θέλησαν τα χωράφια σας και που αποστερήθηκε από σας, τον κατακρατήσατε τον μισθό του. Είτε με την έννοια δεν πληρώνετε τίποτα, είτε με την έννοια ότι αν θες κάτσε, εγώ τόσο θα σε πληρώσω. Αν θες φύγει. Αυτό δηλαδή το όριο λιμοκτονίας, το starvation limit, που απεστερήθη από εσάς, κράζει, φωνάζει, και οι βοές εκείνων που θέλησαν τα χωράφια σας φτάνουν στα αυτιά του Θεού. Καταδικάσατε με τον τρόπο αυτόν, σκοτώσατε τον δίκαιο. Αυτά λέγει ο λόγος του Θεού. Το ελαττήριον, η φιλαργυρία. Και ερχόμεθα τώρα εις μίαν μορφήν φιλαργυρίας φοβεράν, που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κανείς τα μελανότερα χρώματα. Λυπούμε, αυτά τα πολύ μελανά χρώματα δεν τα μεταφέρω στην αγάπη σας απόψε. Ανατρέξατε εις τις δύο ομιλίες να δείτε πώς θα παραθέτει εκεί ο Αγίος Πατήρ, ο Μέγας Βασίλειος. Ποια είναι αυτή η μορφή φιλαργυρίας? Είναι το τι μιουλκίν. Τι θα πει τι μιουλκό? Τι μιουλκό θα πει ανεβάζω τις τιμές των τροφίμων για να κερδίσω χρήματα. Δηλαδή ο μαυραγωρητισμός. Τιμιουλκώ, είμαι μαυραγωρήτης. Η λέξη μαυραγωρήτης θα τη θυμόσαστε από κάποιες παλιές εποχές που είχε ο μαυραγωρητισμός φάση εις το κατακόρυφο. Ένα αυγό 200 δισεκατομμύρια δραχμές. 200 δισεκατομμύρια δραχμές. Λίγο πριν από την απελευθέρωση, ένα αυγό, εσημείωνα στο ημερολόγιο μου τότε που ήμουν παιδί. Όχι βεβαίως ότι ο πληθωρισμός είναι κάτι ξεκάθαρο, έχει σχέση ο πληθωρισμός οπωσδήποτε με τον μαυραγωρητισμό. Αυτή η μανία να ανεβάσω αυτήν και άλλος να ανεβάζει πιο πολύ από μένα, και εγώ μετά την ανεβάζω πιο πολύ από το κείμενο, και πάμε ανεβαίνοντας. Τι είναι λοιπόν ο μαυραγωρητισμός? Το να τιμιουλκώ είναι η ύψωση των τιμών των τροφίμων σε περίοδο
κοινωνικής ή εθνικής συμφοράς, με σκοπό των εύκολων και γρήγορων πλουτισμών. Διότι το να βγάλω κέρδος από ένα εμπόρευμα δεν είναι ημαρτημένο, αλλά το να βγάλω εύκολο και μεγάλο κέρδος από το εμπόρευμα, αυτό είναι ημαρτημένο. Το να θέλω δηλαδή γρήγορα να γίνω πλούσιος, και μάλιστα με ανηθίκους σκοπούς, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, μη ανάμενες ή το θείαν ή να ανοίξεις συτοδοχεία, μη περιμένεις έλλειψη σταριού για να ανοίξεις τα συτοδοχεία σου, τις αποθήκες που έχουν μέσα το σιτάρι. Δηλαδή αυτή, θα λέγαμε, πολλάχης και η τεχνητή έλλειψη, κλείνομαι, οι προβλέψεις και προγνώσεις, κλείνομαι και φυλάσσουμε το εμπόρευμα αναμένοντες να ακριβήνει. Ο γάρ τιμιουλκών ζήτων δημοκατάρατος. Θα ήθελα να το θυμάσαστε το ρητό αυτό, αγαπητοί μου. Είναι από την Παλαιά Διαθήκη, από τα Σπαριμίας, εν δέκατον κεφάλαιον, στίχος 26. Ο τιμιουλκών ζήτων δημοκατάρατος. Αυτός που υψώνει την τιμή του σιταριού, λαοκατάρατος είναι. Έχει την κατάρα του λαού, γιατί όχι και του Θεού. Μη λοιπόν εκδέχου διαχρησών, μη κοινήν ένδιαν διευπορίαν ιδίαν, μη περιμένεις να γίνει πείνα για να μαζέψεις χρυσάφι, μη περιμένεις να υπάρχει ανέχεια για να πλουτίσεις εσύ. Μη γίνου κάπηλος συμφορών ανθρωπίνων, να μη γίνεσαι, λέει, κάπηλος ανθρωπίνων συμφορών. Μη την οργήν του Θεού καιρών ποιήσεις περιουσίας χρημάτων. Όταν ο Θεός θα έχει δώσει την οργή του στο λαό και θα πέσει πείνα, μην εκμεταλλευτείς και αυτήν την οργή του Θεού για να γίνεις εσύ πλούσιος. Και σκέφτεται το αυτό το πράγμα. Έρχεται εδώ ο Θεός και εξεσπά την οργή του πάνω στο λαό. Πέφτει πείνα, γιατί τι άλλο είναι παρά οργή του Θεού, μια πείνα. Και έρχεσαι εσύ και εκμεταλλεύεσαι και αυτήν την οργή του Θεού για να γίνεις πλούσιος. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι φοβερή μορφή φιλαργυρίες. Μη επιξάνεις τραύματα και κακομένων τεσμάτιξη. Μην έρθεις, λέει, να ξύσεις και να εξαιρεθήσεις πληγές που έχουν δημιουργηθεί από μάστιγες. Σιδεφρωσμέν των χρυσών αποβλέπεις, των δε αδελφών ου προσβλέπεις. Κοιτάς το χρυσάφι, αλλά δεν στρέφεσαι να δεις τον αδελφό σου. Και του μέ νομίσματος επιγεινώσκεις το χάραγμα, και του δοκίμου διακρίνεις τον κύβδηλον, τον κύβδηλον. Τον δε αδελφόν παρά την χρίαν παντελώς αγνοείς. Ξέρεις να βλέπεις τη λύρα αν είναι Εδουάρδος, Ελισάβετ, αν έχει δοντάκια σωστά και αν πηγαίνει τόσο και τόσο, αν είναι γνήσια ή είναι, αν είναι γνήσια ή είναι κάλτικη η μοίρα. Ξέρεις, αυτά τα κοιτάζεις. Δεν λέω εγώ. Αυτό που λέει ο Μέγας Βασίλειος, βλέπεις, λέει, το χάραγμα του νομίσματος. Δηλαδή διακρίνεις και βλέπεις αν είναι τάξη το χρυσάφι που παίρνεις. Αλλά δεν μπορείς να διακρίνεις όμως τις ανάγκες του αδελφού που πεινάει και πεθαίνει. Το τραγικό του Μεγάλου Βασιλείου, της περιγραφής του Μεγάλου Βασιλείου, έγκυται εις τούτο. Που βλέπει κανείς τι ανεξέλεγκτες καταστάσεις υπήρχαν κάποτε. Όταν ο άνθρωπος που πεινά κάνει τώρα επιλογή των παιδιών, ποιο θα πάει να πουλήσει από τα παιδιά του για να πάρει στάλι. Και λέει, να πουλήσω τον μεγάλον, ντρέπομαι, είναι μεγάλο παιδί. Να πάω να του πω, παιδί μου, θα σε πουλήσω. Να πουλήσω τον μικρόν, είναι το χαϊδεμένο της οικογενείας. Να πουλήσω εκείνον που έχει επίδοση στα γράμματα, είναι κρίμα. Ποιον να πουλήσω? Και λέει ο Μέγας Βασίλειος, έλα εδώ, μαυραγωρίτη, να σου δείξω το πάθος του πατέρα αυτού,
και να σου περιγράψω τα αισθήματά του. Μήπως σε κάνω να λυγίσεις και να λυπηθείς και να απαλλαγείς από αυτή σου τη φιλαργυρία. Αλλά δεν μπορώ να μεταφέρω, δεν είμαι μεγάλος Βασίλειος, δεν μπορώ να μεταφέρω ούτε το πνεύμα ούτε τον λόγο του μεγάλου Βασιλείου. Να δείτε πως περιγράφει με πάθος και με πόνον καρδίας ο Άγιος Πατήρ την κατάσταση που δημιουργούν οι άνθρωποι που θέλουν να πλουτίσουν από συμφορές των ανθρώπων. Τα ενδιαφέροντα ακόμη, αγαπητοί μου, του Φιλαργύρου είναι μόνο οικονομικά και τίποτα παίρνουμε τούτον. Εδώ είναι τώρα το δυστύχιο. Δεν βλέπουν μπροστά τους παρά μόνο των χρυσών. Γι' αυτό λέγει πάλι ο Άγιος Βασίλειος, πάντα χρυσόν βλέπεις, παντού βλέπεις χρυσά. Χρυσόν φαντάζει στο μυαλό σου όλο το χρυσάφι έχει. Τούτος ή και καθέβοντι εν ύπνιον και εγρηγορώτη εν θύμιον. Και στον ύπνο σου γίνεται όνειρο και στο ξύπνιο σου γίνεται σκέψη. Ίδιον ανίδεις τον χρυσόν ή τον ίδιο. Σου είναι πιο ευχάριστο να δεις το χρυσάφι παρά τον ήλιο. Έτσι τα πάντα προς την του χρυσού φύση μεταβληθείτε. Είναι εκείνος ο μύθος ο γνωστός, πως τον λέγανε εκείνο από τη μυθολογία, που σε ό,τι αφιέρι γινόταν χρυσάφι, δεν θυμάμαι το όνομά του αυτή τη στιγμή. Ο Μίδα, Καστοπολί, που όταν ακριβώς με αυτόν τον μύθο θαυμάσια οι αρχαίοι Έλληνες απεικόνισαν αυτό που λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ότι ο άνθρωπος αυτός τούτο επεθύμησε, ό,τι πιάνει να γίνεται χρυσάφι. Και λέγει, έρχει τα πάντα προς την του χρυσού φύση μεταβληθεί με. Έρχεσαι ό,τι υπάρχει να μεταβαίνεται σε χρυσάφι. Και επινοείς μέντη καθώς ονείονται. Και προσπαθείς και επινοείς μεθόδους, όσον εξαρτάται από σένα, τα πάντα να μεταβάλλονται σε χρυσάφι. Και εκεί οι αρχαίοι Έλληνες με τον μύθο του Μίλα έδωσαν την εικόνα ότι αυτός ο άνθρωπος απέτυχε δυστυχισμένος, διότι όταν πήγε να ενδείξει τη γυναίκα του, έγινε χρυσάφι. Τώρα εντάξει είναι γυναίκα και είναι χρυσαφένια. Πήγε να φάει και το φαΐ έγινε χρυσά. Να βλέπεις τώρα ένα ωραίο φαΐ να γίνεται χρυσά. Δηλαδή το αθήνατο της ευτυχίας μέσα εις τον πλούτον του χρυσού. Θυμάμαι κάποτε μικρός είχα διαβάσει νέος το θαυμάσιο μυθιστόρημα του Ντάνιελ Ντεφόε Ρόμπινσον Κρούζε. Στο πρωτότυπο, ωραίο διήγημα, όχι όπως το έχουν τώρα που του έτσι και το προσφέρουν για τα παιδιά. Και εκεί ο Ρόμπινσον Κρούζε που έπεσε ένα βαγό σε ένα ξερονήσι και γλίτωσε μόνο αυτός, όλο το καράβι χάθηκε. Κατάφερε να βγάλει από το καράβι μέσα που άφταντρο πνίγηκε μία Αγία Γραφή, μία μπάλα χρυσού και μερικά άλλα πράγματα. 20 χρόνια κάθισε εκεί στο νησί αυτό και αντελήφθη ότι το πιο χρήσιμο πράγμα που ήταν για αυτόν, που στάθηκε για αυτόν, ήταν η Αγία Γραφή. Και το πιο άχρηστο πράγμα ήταν το χρυσάφι. Άλλα μπορούσε να το καταλάβει αυτό ο άνθρωπος. Συμβατική είναι η αξία του αγαπητή. Συμφώνησαν οι άνθρωποι να του δώσουν αξία. Και οι άνθρωποι νομίζουν ότι όλη τους η ευτυχία είναι εκεί, εις το χρυσάφι. Γι' αυτό ο φιλάργυρος άνθρωπος που πίστεψε στον χρυσό δεν έχει πνευματικά σπτήσεις. Δεν είναι νους φιλόσοφος. Πολύ παραπάνω δεν είναι νους θεολόγος. Δεν έχει εκλεπτισμένα αισθήματα. Δεν έχει έργα αγαθά. Είναι φτωχός ο φιλάργυρος. Είναι πολύ φτωχός. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, μίαν είδας φωνή, μόνο μια φωνή ξέρει να βγάζεις. Ουκ έχω, ουδέ δώσω, παίρνεις γάρι μη. Δεν έχω, δεν μπορώ να δώσω, γιατί είναι φτωχός.
Αυτό που ξέρεις θα λες. Παίρνεις ή το όντι και ενδύεις παντός αγαθού. Πραγματικά είσαι φτωχός και έχεις ανέχεια από κάθε αγαθόν. Παίρνεις αγάπης, είσαι φτωχός από αγάπη. Παίρνεις φιλανθρωπία, είσαι φτωχός από φιλανθρωπία. Παίρνεις πίστεως εις Θεόν, είσαι φτωχός από πίστη στο Θεό. Παίρνεις ελπίδος αιωνίου, είσαι φτωχός από ελπίδα βασιλείας Θεού. Ο Φιλάργυρος νομίζει ότι είναι ο μόνος που δικαιούται τα αγαθά της γης. Λησμονεί ο Φιλάργυρος, ο ταλέπορος Φιλάργυρος, ότι είναι οικονόμος και διαχειριστής θείας οικονομίας. Ο Θεός δεν καθιστά μόνον οικονόμους πνευματικών αγαθών και μυστηρίων βασιλείας ουρανού, αλλά και οικονόμους υλικών αγαθών. Λέει πάλι ο Μέγας Βασίλειος, μνήστητη σε αυτόν, τι εσύ, θυμίσου ποιος είσαι, τι οικονομείς παρατήνως έλαβες, τι διαχείριση έχεις, από ποιον πήρες τη διαχείρισή σου, δια τι των πολλών προεκρίθεις, γιατί ο Θεός διάλεξε εσύ να γίνεις πλούσιος. Αγαθού Θεού, γέγονας υπηρέτης, οικονόμος των ομοδούλων, έχεις γίνει υπηρέτης και διαχειριστής του Θεού και οικονόμος των ομοδούλων σου, των συνανθρώπων σου. Ουχή γυμνός εξέπεσες της γαστρός, γυμνός δεν γεννήθηκες. Ου γυμνός πάλι εις την γήνη υποστρέψεις, πάλι γυμνός δεν θα πεθάνεις. Τα δε παρόντας υπόθεν, αυτά που έχεις στη ζωή σου, από που τα έχεις? Είμαι από τα αυτομάτου λέγεις, άθεος ή. Αν λες ότι τα έχεις από την τύχη, τα αγαθά σου, τότε είσαι άθεος. Μη γνωρίζον τον κτίσαντα, μη δε χάρη. Έχουν τον ευωκότη, χωρίς να ξέρεις τον Θεό που σε δημιούργησε, ούτε εκείνον που σου τάδωσε τα αγαθά. Ήδε ομολογείς είναι παρά Θεού, αν όμως ομολογείς ότι αυτά που έχεις είναι από το Θεό, υπέ των λόγων ημίν διόν έλαβες. Πες μας για ποιο λόγο σου τα έδωσε ο Θεός όλα αυτά. Μη άδικος ο Θεός, ο ανίσος ημίν διαιρώντα του βίου. Μήπως είναι άδικος ο Θεός, ο οποίος διέρεσε τα του βίου αγαθά εις τους ανθρώπους, αυτόν μεν πλούσιον, εκείνον δε φτωχόν? Άδικος είναι ο Θεός. Προσέξτε να δείτε ένα σημείο πάρα πολύ σημαντικό. Ή πάντως είναι και εσύ χριστότητος και πιστής οικονομίας μισθών υποδέξει, κακίνος της μεγάλης άθλης της υπομονής στην ηθή. Είναι για να αυξηθεί η αρετή. Ο μεν φτωχός να αποκτήσει την αρετή της υπομονής, ο δε πλούσιος την αρετή της φιλανθρωπίας και της αγάπης, και να γίνει κοινωνία αγαθών. Εάν ήταν και αυτός πλούσιος και εκείνος πλούσιος, μεταξύ των δεν θα υπήρχε κοινωνία αγάπης. Όταν ο ένας είναι εδώ και άλλος είναι εκεί, όταν έχω διαφορά επιπέδων, τότε έχω και κίνηση νερού. Αν θα αφήσω από εδώ νερό να το πάρει προς τα κάτω, αν έχω τα αυτά επίπεδα και ρίξω εδώ νερό, τότε δεν φεύγει, αν μην έχει πτώξει. Δηλαδή με άλλα λόγια, η γη κινείται γύρω από τον ήλιο, διότι υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ ηλίου και γης. Αν η θερμοκρασία ηλίου και γης εξισωθεί, τότε δεν θα έχω κίνηση. Έτσι και εδώ, μέσα στην κοινωνία παρατηρείται αυτή η ανισότητα. Δεν είναι ο Θεός άδικος, αλλά η ανισότητα αυτή σκοπό να έχει να κινήσει τα αισθήματα των ανθρώπων. Του μεν να έχει υπομονή και να μην ζηλεύει, του δε να έχει αγάπη και φιλανθρωπία. Αλλά αυτό δυστυχώς οι άνθρωποι το εκμεταλλεύονται. Αφενός μεν διαναλέγουν ότι υπάρχει κοινωνική αδικία και να γίνονται ακαταστασίες κοινωνικές,
αφαιρούνται να αποδίδουν την αδικία εις τον Θεό. Ο μη ενδεδειμένος από γυμνών, προσέξτε και αυτό, είναι ένα επιχείρημα του μεγάλου μας γδυτών, δεν δίνει. Ενώ μπορεί να τον δίσει με άλλο όνομα, πρέπει να ονομαστεί. Και αυτός λογοδίτης είναι. Του ποινώντος εστίν, θα πει τώρα μεγάλος πατήρ, ο Άρτος, το ψωμί που κρατάς εσύ είναι εκείνο που πεινάει. Ον σι κατέχει του γυμνητεύοντος το ημάτιον, όσοι φυλάσεις εν αποθήκες. Αυτά τα ρούχα που έχεις στις αποθήκες σου είναι εκείνο που είναι γυμνού και κρυώνει. Του εν υποδέστου το υπόδημα, ο παρασύ κατασκήπεται. Τα παπούτσια που τα αφήνεις στην αποθήκη να μουχλιάζουν είναι του ξυφόλητου τα παπούτσια. Είναι δικά του. Του χρίζοντας το αργύριον, ο κατορίξας έχει. Εκείνο το χρυσάφι που έσκαψε στη γη και το έβαλες μέσα, είναι εκείνο που έχει ανάγκη από χρήματα για να ζήσει. Ώστε το σού τους αδικείς, όσοι παρέχει, εθύνασον. Όσους αδικείς, όσους μπορούσες να βοηθήσεις, αλλά δεν τους βοηθάς, τόσους αδικείς. Και πει το όνομά σου, είσαι λογοδίτης.